Όσα αφετηρία έχει, θα έχει όλους μας εμάς, δηλαδή όλη η συζήτηση πρέπει να είναι συζητητές εδώ. Πάντα από ό,τι θυμίστε, οι εκδηλώσεις μας ξεκινάνε από κάτω προς τα πάνω, μην θα υπάρχουν μόνο όλοι δηλαδή. Και να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση. Θέλουμε να σας πούμε ότι αυτή η εκδήλωση είναι αφιερωμένη τοποθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ που προφανώς δεν μιλάνε για λάθος, πρόκειται για πολιτική επιλογή. Προφανώς υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα με επιστήμονες, δεν γίνονται αυτά τα λάθη. Είναι η λογική των πολιτικών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι ο τρόπος που λειτουργεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάθε φορά μέσα από μια διαδικασία επαναπροσέγγισης κτλ. Να κάνει μόνιμη την παρουσία του και να αποτελούν μόνιμη ρότα και μόνιμη εποδό οι πολιτικές του σε όλες τις χώρες μέχρι εξαντλήσεως των κοινωνιών, των κρατών και των λαών. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται περί λάθους. Το έχουμε τονίσει αυτό, αλλά κι αν ακόμα το χρησιμοποιήσουμε με τη λογική που το λένε ως λάθος, εν πάση περιπτώσει εντός εισαγωγικών, νομίζω ότι μάλλον δεν έχετε παρακολουθήσει, δεν είναι κακό, έτσι γίνεται, πού να προλάβουμε όλοι και όλες τις εξελίξεις και όλες τις παρατηρήσεις των φορέων. Πράγματι έχουμε πάρει θέση επ' αυτού, έχει τεθεί το θέμα, έχει τεθεί δημόσια, έχει τεθεί σε συνεντεύξεις και στο εσωτερικό της χώρας και στον διεθνή έντυπο τύπο, περιοδικά, πολιτικά και εφημερίδες, δεν μένω άλλο σε αυτό. Αν μπορούμε, εγώ λέω μπορούμε και πρέπει να πω ότι αν μπείτε στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ και διαβάσετε την απόφαση της πανελλαδικής μας συνδιάσκεψης, υπάρχει μία ολόκληρη παράγραφος ή και σελίδα μπορεί να είναι, αν το θυμάμαι καλά, που λέει πιστεύουμε ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο που λέμε ότι μέχρι εδώ όχι μνημόνιο, αυτά που λέγαμε προηγουμένως, θα υπάρξουν μεγάλες αντιστάσεις, μεγάλες αντιρρήσεις, μεγάλες πιέσεις. Είμαστε αποφασισμένοι, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που μπορεί να βρούμε, να ανακαλύψουμε που υπάρχουν τέλος πάντων, προκειμένου να κάνουμε πράξη αυτό που λέμε στον ελληνικό λαό ότι θα κάνουμε πράξη. Και μάλιστα κάνουμε αναφορά και στην υπόθεση του ευρώ. Λέμε δηλαδή ότι... Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη τον Κατζάκη, ο οποίος είναι συχνός εδώ στις εκδηλώσεις μας. Νομίζω είναι η πέμπτη φορά που έχει έρθει εδώ στο χώρο αυτό του επιμελητηρίου, αν δεν κάνω λάθος. Μετά από δυσκολίες, Δημήτρη, μέχρι και το πλοίο προσπαθήσαμε να μισή ώρα να το σταματήσουμε. Τελικά είσαι εδώ. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Το θέμα μας είναι, για να μην το ξανα... Έχουμε ήδη αρχίσει μια κουβέντα πολύ έτσι μεγάλη εδώ και ανοιχτή και άμεση. Και τώρα τι κάνουμε. Έχεις το λόγο. Ο λόγος είναι δικό σου. Θα ήθελα να πω ότι εκπρόσωπος στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην κουβέντα μας είναι η κυρία Μάγδα. Ήταν και ο φίλος ο Κώστας ο Μιχαλάκος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ο οποίος έχει δουλειά και έχει αποχωρήσει, έχει τοποθετηθεί όμως, και η πρόθεσή μας είναι να γίνει ένας άμεσος διάλογος εδώ, όπως πάντα. Έχεις το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Καταρχήν θα πρέπει να κατανοήσουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, γιατί φοβάμαι ότι δεν έχουμε αντιληφθεί σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Δεν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που απλά υποχωρεί ή αν θέλετε συρρυκνώνεται το εισόδημα του ελληνικού λαού ή κινδυνεύει η δουλειά του ή έχει ένα τέτοιο πρόβλημα. Η Ελλάδα ξεπουλιέται βήμα το βήμα. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό το πράγμα? Όχι. Δυστυχώς. Γιατί περιμένουμε. Εντάξει, δεν λέω γενικότερα. Μην ανησυχείτε. Λέω γενικότερα. Γιατί αν το είχαμε αντιληφθεί σαν σοβαρά, θα είχαμε πάρει και τα ανάλογα μέτρα. Με αυτή την έννοια το λέω. Και συγγνώμη κιόλας. Τα συζητάμε αυτά και εδώ από το 10 θυμάμαι. Ναι, αυτό το δράμα. Το δράμα. Λοιπόν, το χειρότερο δυνατό σενάριο έχει επαληθευτεί. Ο λόγος
Είναι απλός. Γιατί ξέρουμε πως λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί και ο τρόπος που επεμβαίνουν στη χώρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο εντάξει το ανακαλύψαμε χθες ή το ανακαλύπτουμε τώρα. Ό,τι η κοινή λογική, τι λέει, η κοινή λογική, δεν άσε τις επιστήμες, ιστορίες όλα αυτά. Η κοινή λογική τι λέει. Ό,τι δεν ισχύει, το που το ξέρεις, πιέζει με την εισάγουμε απαγωγή. Ό,τι δεν ισχύει, αυτό που μένει είναι η αλήθεια. Έτσι παράδειγμα. Όταν σου επιβάλλουν μια φορολογία η οποία συσσωρεύει χρέος 13,2 δισεκατομμύρια στο 12 στους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες, 13,2 δις δημιούργησε ληξιπρόθεσμες οφειλές των Ελλήνων πολιτών προς το κράτος. Μόνο μέσα στο 12. Περνώντας ο Γενάρης, τα στοιχεία του Γενικού του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους πρόσθεσαν 1 δισεκατομμύριο επιπλέον. Και λες τώρα, μισό λεπτό, για να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Φορτώνουμε 13,2 δις, που σημαίνει περίπου 2.200 με 2.300 αναφορολογούμενο, κατά μέσον όρο. Έτσι. Λοιπόν, και τι, πώς μπορώ να αντιμετωπίσω αυτό το πράγμα τη στιγμή που δεν. Γιατί δημιουργήθηκε αυτό, για το προφανές. Δεν υπάρχει φορολογική ικανότητα. Δεν μπορεί να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος κατά πλειοψηφία τις υποχρεώσεις που του έχουν επιβάλει. Σωστά. Αυτό είναι. Λοιπόν. Και τι, πώς απαντάνε εδώ, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Καταπέτει φυσικά τη Τρόικα και τη λογική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Κομισιόν, η οποία λέει ότι δεν μπορεί να γίνει σταθεροποίηση παρά μόνο εάν πάμε σε πρωτογενές πλεόνασμα. Δηλαδή, αν πεθάνει ο κόσμος εδώ μέσα. Που πεθαίνει ήδη. Είναι παράλογο. Παράλογο. Στην κοινή λογική είναι παράλογο. Δηλαδή, γιατί το κάνω αυτό, πώς είναι δυνατόν να λες, δεν μπορώ να εισπράξω φορολογία, οπότε επιβάλλω νέους φόρους. Βαρύτερους φόρους. Το χαράτσι. Δεν μπορούν να το εισπράξουν το χαράτσι και τι κάνουν τώρα. Ετοιμάζουν νέο ενιαίο φόρο ακινήτων όπου θα είναι στη βάση του Ε9. Γιατί πολύ απλά και λέει ο Στουρνάρας, εντάξει λέει, αυτά που ζητούσαμε να πάρουμε από το χαράτσι, αυτά θα πάρουμε και με το Ε9. Ψέμα. Το χαράτσι ήταν η οικοδομή ή το ακινήτο που είχε ηλεκτρική σύνδεση με τη ΔΕΗ. Στο Ε9 θα σου φορολογήσει όλα τα ακινήτα. Που σημαίνει και τα αγροκήπια, ρωτευμάχια, τα χαλάσματα που έχεις από το πατρικό, οτιδήποτε δηλαδή δεν έχει και σχέση ή δεν έχει σύνδεση με τη ΔΕΗ. Άρα θα σε φορτώσει πολύ περισσότερο. Αφήστε δε που αυτά που σε έχει φορτώσει δεν μπορεί να πληρώσει. Το πραγμάτο δεν μπορεί να πληρώσει. Οπότε τι νόημα έχει να συνεχίσει να σε φορτώνει. Τι μπορούμε να κάνουμε. Θα σα πω. Ένα έχει λόγο. Να σου πάρει την περιουσία. Αυτό είναι ο σκοπό. Να σου πάρει την περιουσία. Η Ελλάδα, ξεκινήσαμε, η συζήτηση ξεκίνησε με το αν είναι βιώσιμο ή όχι το χρέος, θυμόσαστε. Τώρα η συζήτηση πλέον επικεντρωθεί εάν είναι βιώσιμη ή όχι η χώρα. Και η απάντηση τόσο των κυβερνώντων κομμάτων, όσο και εκείνων που υποστηρίζουν τη μετεξέλιξη της Ευρωζώνης σε Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, γιατί αυτό ανακοινώθηκε, ξεκινά ήδη να υλοποιείται από τις 12 Σεπτεμβρίου 2012, είναι μία και μόνη. Η Ελλάδα από μόνη της δεν μπορεί να επιβιώσει, άρα πρέπει να εξαφανιστεί το χάρτη. Αυτό είναι η όλη συζήτηση. Αυτή είναι η όλη συζήτηση. Πώς η Ελλάδα θα απομειωθεί πλήρως από ένα νέο κρατικό μόρφωμα το οποίο θα υπάρξει, που λέγεται Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Αυτή είναι η πολιτική που αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στη χώρα. Και δεν έχει να κάνει μόνο βεβαίως με τα μεροκάματα, τη δουλειά και όλη. Οτιδήποτε, θα σου τα πάρουν όλα μέχρι τελευταίας ρανίδας, διότι πρέπει να υποστηριχθεί ο σκληρός πυρήνας του ευρώ, που κατά κύριο λόγο είναι η Γερμανία και οι μεγάλες οικονομίες. Γιατί να υπάρχει μια μικρή οικονομία στην δική μας. Αν τους πιέσει κανείς, τους περίφημους τρικολόρες η κυβέρνηση, την τρικολόρη κυρία η κυβέρνηση, αν την πιέσει κανείς, και μου τύχε σε κάποια πάνελ, ας πούμε, να πιέσουμε και όταν. Εντάξει ρε φίλε, αφού δεν γίνεται τώρα, δεν γίνεται άλλο, γιατί τα πέτσε όλα αυτά τα πράγματα, σου λέει, στο ξεφρουνίζουν, στο λένε ανοιχτά. Σου λένε η Ελλάδα είναι βιώσιμη σε ένα σύγχρονο κόσμο παγκοσμιοποιημένο με ανοιχτές αγορές. Δεν είναι βιώσιμο ένα μικρό κράτος από την Ελλάδα. Στο λένε φάτσα φορά. Το είπε ο Σαμαράς τώρα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το είπε προχθές. Είπαν και ευρωπαϊκά πετρέλαια. Μα είπαν ευρωπαϊκά κοιτάσματα και πέταξε και την ιδέα της Ευρωπαϊκής ΑΟΣ. ΑΟΣ. Κάνει μόνο κυρίαρχο κράτος. Ένα κράτος δηλαδή που έχει κυριαρχικά δικαιώματα, που ασκεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα και προέκταση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων είναι η ΑΟΣ. Ευρωπαϊκή ΑΟΣ σημαίνει ότι παραχωρούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
δικαιώματα στο νέο κρατικό μόρφωμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργεί αυτός δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή. Που σημαίνει δηλαδή ότι είμαστε χειρότερα από απικία, γιατί τουλάχιστον η απικία θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια προσμονή απελευθέρωσης. Εδώ θα σε κόψουν κομμάτια και θα σε πουλήσουν. Αυτό που γίνεται στους Κουριές δεν είναι τίποτα άλλο. Πάνω στο Καλκιδίκη, δεν ξέρω αν είδατε. Με ειδικές δυνάμεις και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό το πράγμα που θα συμβεί σε ολόκληρη τη χώρα. Τουλάχιστον τα φιλέτα που θέλουν, που θα εκποιηθούν, προκειμένου να πάρουν οι ιδιώτες επενδυτές. Ποιοι ακριβώς είναι ένα μεγάλο θέμα, το ποιοι είναι αυτοί που έρχονται και αρπάζουν ό,τι βρουν σε αυτή τη χώρα, υποκαθεστώς ανοιχτής στρατιωτικής κατοχής. Εκεί δεν αντιμετωπίσαν εμά. Αντιμετωπίσαν την ειδική μονάδα χωρίς χαρακτηριστικά, με πολεμικά όπλα. Δεν είναι μια απλή ιστορία αυτό που γίνεται εκεί πάνω. Και τους το επέβαλαν με το τσιγκουστάρο. Συναγωνιστές που είναι δικοί μας συναγωνιστές, μαζί με άλλα κινήματα κτλ. Που προσπάθησαν να πάνε πάνω, να συνδράμουν τους κατοίκους σε όλα αυτά τα πράγματα, τους σταμάτησαν στο λεωφορείο και στα τρένα της Θεσσαλονίκης. Στον δρόμο προς Ιερουσαλήμ και η Ουρανούπολη δεν περνάς, σε σταματάνε και σε κάνουν φύλλο φτερό. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι σταματήσανε πούλμαν ολόκληρο γιατί είχε πολιτικές σημαίες και πολιτικό υλικό μαζί. Δηλαδή προκηρύξεις. Νόμιμο πολιτικό κόμμα. Δεν μιλάμε τώρα για να έρθει κάποιο πιο τρομοκρατική οργάνωση και ιστορίες. Μια πολιτική προκήρυξη. Τους σταματήσαν και τους καναγύρισαν πίσω. Αυτή την κατάσταση ζούμε σήμερα. Και την ίδια ώρα βεβαίως. Έχουν πει ότι το Αιγαίο, τι είναι το Αιγαίο, ευρωπαϊκό είναι το Αιγαίο, δεν είναι ελληνικό, προς Θεού. Μας το είπε ο κ. Μαράκης τον Οκτώβριο όταν είχε έρθει το Ταβούντογλου. Τι είχε πει, ελεύθερο Αιγαίο. Ελεύθερο Αιγαίο. Στη διεθνή θάλασσα, στη διεθνή ορολογία, σημαίνει θάλασσα χωρίς κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ελεύθερη θάλασσα στη διεθνή διπλωματική γλώσσα. Πάμε για εκεί. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Και βεβαίως την ίδια ώρα έχουμε και μια Ευρωπαϊκή Ένωση, μια Ευρωζώνη, η οποία έχει. Πει πρώτον, από την 1η-1η-13 ξεκίνησε ήδη να οικοδομείται να ισχύει το περίφημο δημοσιονομικό σύμφωνο. Δημοσιονομικό σύμφωνο σημαίνει ότι δεν έχεις δικαίωμα ούτε καν σύνταξη προϋπολογισμού. Κανένα κράτος μέλος. Σημαίνει ότι δεν μπορείς να ελέγξεις τις τράπεζές σου. Δηλαδή, και τώρα τις ελέγχουμε, με την έννοια πια. Δεν μπορεί να στείλεις ένα εισαγγελέα να τον αναπάξει τον τραπεζίτη γιατί έκλεψε λεφτά ή διακίνησε μαύρο χρήμα. Όχι, αυτό πλέον είναι στην αρμοδιότητα των ευρωπαϊκών οργάνων. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, εδώ το πρώτο και βασικό καθήκον δεν είναι το κλαδικό αίτημα. Τι κάνω εγώ για να σωθώ. Το εδώ αίτημα είναι πώς θα σωθεί η χώρα. Εκεί είναι η όλη ιστορία. Και το πρώτο βασικό ζήτημα είναι πριν φτάσουμε στους καραμπίνες και οτιδήποτε. Να σας πω, εάν καθόμασταν και το σκεφτόμασταν σοβαρά τότε που έπρεπε και είχαμε τις δυνατότητες ακόμη ελιγμών, στον τρόπο δηλαδή χειρισμού τα ζητήματα διαχείρισης κρέους και όλα αυτά τα πράγματα, ενδεχομένως ήταν πολύ πιο εύκολα και είναι σίγουρο ότι αν το 10 ή το 11 με τις πλατείες και όλα αυτά τα πράγματα είχαμε επιβάλει μια λύση, σήμερα θα βρισκόμαστε πορεία ανάκαμψης σαν χώρα, σαν κοινωνία. Μιλάμε για εδώ, εμείς αν είχαμε επιβάλει λύση. Λοιπόν, τώρα έχουμε τα εξής δεδομένα μπροστά μας. Πρώτον, έχουν εφαρμόσει, έχουν ενσωματώσει το εσωτερικό δίκαιο της χώρας όλες τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα έναντι των δανειστών. Τις έχουν ενσωματώσει στο εσωτερικό δίκαιο. Πάνε τον Ιούλιο τώρα σε αναθεώρηση συντάγματος, όπου μέσα από την αναθεώρηση συντάγματος θα κατοχυρώσουν τις δεσμεύσεις αυτές σε βάρος, δεσμεύσεις λοιπόν υπέρ των δανειστών, σε βάρος του ελληνικού λαού. Με δεδομένο αυτό και σύντομο γεγονός το Σύνταγμα δεν υφίσταται, ζούμε ένα καθεστώς πλήρους ανομίας. Αποφασίζουν και κουτσικουστάρουν. Δεν τους σταματάει η δικαστική απόφαση, δεν τους σταματάει οποιαδήποτε διαμαρτυρία, δεν τους σταματάει οτιδήποτε. Είναι καθεστώς ανομίας. Έχουν πάρει την απόφαση να εκποιήσουν και να πουλήσουν τη χώρα συνολικά. Και ο λαός της να επιβιώσει, αν μπορεί, το αφρό κρεμά του στο εξωτερικό, όποιος μπορεί στο εξωτερικό, κυρίως τα νέα παιδιά. Και οι υπόλοιποι εδώ πέρα. Εδώ να ζούμε ραγιάδες στο ραγιάδο. Εδώ. Και δεν μας χρειάζονται καν σαν εργασία, σαν εργατική δύναμη. Γιατί έχουν στρατιές μεταναστών που μπορούν να αξιοποιήσουν με όρους δουλικότερους των δούλων Ελλήνων. Οπότε δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Έτσι το 12, όποιοι από εσάς είχαν παρακολουθήσει τις συζητήσεις που είχαμε κάνει από το 10, θα θυμόσαστε που έλεγα τότε. Που το έχω γράψει, δεν είναι τυχαίο. Και το αναφέρω για να σας πω το εξής. Τότε λέγαμε,
θα πάμε σε εξόντωση, σε μαζική εξόντωση πληθυσμού. Το 2012 είναι η πρώτη χρονιά που για πρώτη φορά τα επίσημα στατιστικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι οι γεννήσεις ήταν πολύ λιγότερες από τους θανάτους. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει πρώτη φορά μετά το 41-42 της κατοχής. Πρώτη φορά, δεν έχει ξανασυμβεί στις πληθυσμιακές τάσεις της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό βεβαίως οδηγεί σε μία δεκαετία να χάσουμε ή να προβλέπεται να χάσουμε περίπου 5 εκατομμύρια Έλληνες. Δύο από τη φυσική κίνηση του πληθυσμού και τρία που δεν πρόκειται να γεννηθούν ποτέ. Αυτή ακριβώς η μαζική εξόντωση, έτσι, γίνεται γιατί έχεις ένα πολύ ωραίο οικόπεδο. Ευάλωτο ευήλιο γεωστρατηγικής σημασίας. Ας τα αφήσουμε τώρα σε 10 εκατομμύρια θα γεννείς. Εδώ έχουν εξαφανίσει. Κοιτάξτε τι έκανε, τι κάνει η Γαλλία στο Μάλι. Κοιτάξτε τι κάνει στο Μάλι. Γιατί τους ένιωξε για την Ακάτια, κολοκύθια. Έχει επιβάλει μια χούντα στο Μάλι, εδώ και από το 1975, είναι αυτή η χούντα, η οποία υποτίθεται ότι είναι νομική κυβέρνηση και τους κάλεσε μέσα. Και σφάζουν συστηματικά όλες τις φυλές που υπάρχουν στο Μάλι, προκειμένου να βάλουν χέρι στα μέταλλα και στις υδρογονάθρακες περιοχές που είναι από τις πιο πλούσιες περιοχές στην υποσαχάρια Αφρική. Αυτό κάνουν στο Μάλι. Και όταν ήρθε εδώ ο κύριος Ολάντ, ο κύριος Σαμαράς τον προλόγησε λέγοντας ευχαριστούμε τον κύριο Ολάντ για την ψήφο εμπιστοσύνη που δίνει στην Ελλάδα και για την τόσο σοβαρή δουλειά που κάνει στο Μάλι. Κατασφάζει έναν κόσμο ολόκληρο. Έτσι. Ναι. Αν έχουμε, και ταυτόχρονα το είπε τα ευρωπαϊκά κοιτάσματα που είπατε προηγουμένως. Τα ευρωπαϊκά κοιτάσματα. Δεν είναι ελληνικά. Ευρωπαϊκά είναι. Γιατί πρέπει να εθίζεται ο Έλληνας στη λογική ότι δεν ασκεί κυριαρχία, ούτε μπορεί να ασκήσει κυριαρχία στον τόπο του. Τι σημαίνει δεν ασκώ κυριαρχία, δεν μου ανήκει αυτός ο τόπος, ούτε τυπικά. Ανήκει συλλογικά, όπως λέει ο κ. Μπαρόζο, σε όλους τους Ευρωπαίους. Και άρα σε αυτούς που έχουν τη δύναμη. Ή τη δυνατότητα εξαγοράς. Δηλαδή στις μεγάλες τράπεζες, στις μεγάλες πολιτικές κτλ. Σε αυτές τις συνθήκες τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Γιατί μέχρι τότε, εγώ τουλάχιστον μετράω θύματα κάθε μέρα. Γιατί παιδιά, με συγχωρείτε δηλαδή. Εδώ που μόλις μπήκα μέσα, με πιάσε ένα καλό κόσμο και μου έλεγε: εγώ δεν μπορώ να πληρώσω το δάνειό μου, δεν γίνεται αυτό, με σκοτώνει η φορολογία. Αυτό είναι το γενικευμένη κατάσταση, έτσι, το 70% του ελληνικού πληθυσμού. Για να πω 70, πολύ περισσότερο. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι βεβαιωμένο από το Υπουργείο Οικονομίας. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό που λέγαμε εξ αρχής, εάν δεν πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, εάν δεν ασκήσουμε κυριαρχία στον τόπο μας και ξεκινώντας από την πόλη μας, από την γειτονιά μας, από το νησί μας, πώς δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εισπράξει τον υδρότα μας, να σταματήσει αυτή η αιμορραγία. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να επωφελούνται από τη δική μας δουλειά ή από το δικό μας υστέρημα, ό,τι έχει απομείνει. Σταματάμε να πληρώνουμε, πολύ απλό. Δεν είναι ατομικό θέμα. Δεν είναι δηλαδή ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Τάκης, ο οποίος έχει τα κότσια. Τέλος πάντων και το κάνει πάμε. Συλλογικά μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Να το πούμε. Σας περιμέναμε πάρα πολύ. Ωραία, με ξέρετε, είμαι ο Γιώργος ο Κωστικός από τον Ήλιο. Έχουμε μιλήσει και στο Facebook για αυτά. Αυτό που δύο χρόνια και τρία και στο ΕΠΑΜ και σε αυτά είναι το πώς. Δηλαδή, τρώγαμε δύο χρόνια λακρυγόνα, φάγαμε ξύλο, κάζαμε σαν τις κατσαρίδες και τους πρώτα. Δεν μπορώ άλλο, έχω τρελαθεί. Έχω πέντε παιδιά από πίσω μου και ξέρετε και εσείς έχετε πολλά παιδιά. Και έχω τρελαθεί δηλαδή αυτή η παθητικότητα. Εδώ είμαστε όλοι γνωστοί. Αν εμένα έρθουν να μου πάρουν το σπίτι, πόσοι από αυτούς τους αγαπητούς συμπολίτες μου θα έρθουν και θα στήσουν την πλάτη τους και θα πούνε όχι, δεν θα αρπάξετε κανένα σπίτι. Έχουμε αλληλεγγύη σαν λαός. Έχουμε αγάπη. Αυτό δεν πρέπει να κατακτήσουμε. Μακά, αυτό δεν πρέπει να κατακτήσουμε. Δεν μπορώ να κάτσω γιατί με περιμένει την οικογένειά μου. Το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Πρέπει να ανακαλύψουμε. Εδώ είμαι. Άμα γίνει τίποτα, έχουμε και προϊστορία. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν θα μας κάνει κανένας από αυτήν την ιστορία. Εμείς θα βγούμε από αυτήν, αν είναι να βγούμε. Αν δεν είναι να βγούμε, να το ξέρουμε από τώρα. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγούμε. Να γίνεται υποψήφισμα για το ευρώ. Μα το ζήτημα δεν είναι μόνο το ευρώ. Το ζήτημα είναι. Θα σα πω ένα πολύ απλό πράγμα. Okay.
δημοψήφισμα. Καταρχήν δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αποκτήσουμε δημοκρατία. Το ζήτημα δεν είναι δημοψήφισμα. Δεν είναι δυνατόν να βάζω δημοψήφισμα. Στο απλό ζήτημα θα πρέπει να ζήσω εγώ και η οικογένειά μου ή όχι. Να το βάλω στο δημοψήφισμα. Είναι ποτέ δυνατόν να το πάμε σε δημοσίευμα αυτό το πράγμα. Άλλο αυτό. Εγώ θα έλεγα κάτι πολύ πιο απλό. Να φτιάξουμε την κυβέρνηση που θέλουμε. Και να τη φτιάξουμε από τα κάτω, εμείς οι ίδιοι. Πώς δηλαδή, εδώ έχετε συλλόγους. Έχετε εμπορικούς συλλόγους, εμπορικούς τεχνικούς, έχετε σωματεία, πρωτοβουλίες, τέλος πάντων οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει. Είναι τόσο δύσκολο να μαζευτούμε όλοι μαζί και να πούμε, εγώ το θυμόμουν ότι τα κάνατε. Και να πούμε ότι κανένα κέρατα κρατικό μηχανισμό δεν θα πάρει στο νησί. Ούτε θα εισπράττει σε βάρο μα. Έτσι αλλιώ το κογκλίνο που γίνεται. Μπράβο, γιατί δεν το κάνουμε αυτό. Καθεστώ στο νησί. Ξέρω για παράδειγμα νησιά που το κάνουν αυτή τη στιγμή. Να σα αναφέρω τη Σιρό. Να σα αναφέρω τη Σαντορίνη. Το κάνει ήδη. Μαζευτήκαν οι κάτοικοι. Αν δεν ξέρετε από το ποιο πήρε την πρωτοβουλία, δεν έχει σημασία. Μαζευτήκαν όλοι μαζί και λέγανε καθίστε. Εδώ πήγαν του ιδιωτικοποιήσουν την καλδέρα. Αυτό του τρελάνε. Δεν είναι το ζήτημα της κρίσης, γιατί λεφτά έχουν αυτοί, λόγω ξέρετε, τουρισμού κλπ. Λεφτά. Για τα δεδομένα της κρίσης των υπολείπων, λέει. Οπότε όταν κατάλαβαν οι άλλοι ότι μπορούν να τους πάρουν ανα πάσα στιγμή ό,τι πιο πολύτιμο έχουν, δηλαδή το νησί τους, τραλαθήκαν. Σου λέει, κάτσε, τι γίνεται εδώ. Θα πρέπει να φτάσω εγώ στην πλήρη εξαπλήρωση να μου αρπάξουν και την καλδέρα. Πήγαν να ιδιωτικοποιήσουν την καλδέρα, να τη δώσω ιδιωτική εταιρεία. Να την περάσω πρώτα στην κτηματική εταιρεία του δημοσίου και μετά ιδιωτικοποίηση μέσω τα υπέρ. Τρέλα. Λοιπόν, και ξεκινήσαν ιστορία. Οργανώσαν αυτό το πράγμα. Και είχαν πάρει κάτι πολύ απλό. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι πρέπει να επιβιώσει η κοινωνία. Πρέπει πάση θυσία να επιβιώσει η κοινωνία. Άρα προέχει το πώς θα επιβιώσει η κοινωνία και όχι το πώς θα πληρώσει τους φόρους. Στο κάτω-κάτω της γραφής, οι φόροι αυτοί οφείλουν να καταργηθούν. Είναι ποτέ δυνατόν να πηγαίνει σε μια διαδικασία φορολόγησης όπου κρίνεται πια η ύπαρξή σου, η ίδια η επιβίωσή σου. Τα 13,2 δισεκατομμύρια ξέρουν πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να τα εισπράξουν ποτέ. Από πού να τα εισπράξουν. Και τα σπίτια να πάρουν, πού να τα πουλήσουν. Δεν υπάρχει καμιά αντικειμενική αξία. Λοιπόν, άπραβο, το θέμα είναι να σε κρατάνε εχμάλωτο, να σου έχουν βάλει τη θηλιά και να λες ότι εντάξει, τσακώσαν τον Μιχάλη, τη γλίτωσα εγώ. Όχι βέβαια, γι' αυτό πρέπει να είναι όλοι μαζί. Να κινητοποιηθούν όλοι μαζί και να κάνουν την υπόθεση του. Συγγνώμη, Μιχάλη, το λέω για σένα. Τη δική μου υπόθεση στο Γάζα. Λοιπόν, έτσι αλλιώς εγώ χρωστάω 30 χιλιάρικα στην εφορία αυτή τη στιγμή. Και όχι αδυνατό απλά. Δεν θέλω ρε παιδιά, και να είχα δυνατότητα. Δηλαδή, δεν θέλω να τους πληρώσω. Γιατί πάνε στο κοκλήφους. Αυτό λέγεται δεν συνεργάζομαι με τον καταφυγητή. Απλά πράγματα, οι παππούδες μας. Πράγμα είναι να σε κινητοποιήσουμε. Όπως και να έχει το πράγμα, όπως και να βγαίνει αυτό, αριθμητικά να το πάρεις. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικευμένος οικονομολόγος, τους είδαμε και δάφτους. Λοιπόν, αυτό το χρέος είναι αδύνατο να βγει. Είναι αδύνατο να βγει. Και ο τρόπος που το αντιμετωπίζεις είναι διαμέσου του διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο σου παρέχει τη δυνατότητα να διαγράψεις ολόκληρο το χρέος. Ολόκληρο το χρέος. Να το δω. Μέσα στο ευρώ γίνεται. Μισό λεπτό. Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Βεβαίως δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Θα φτάσω και σε αυτό. Δημήτρη, θα φτάσει. Είναι ατομικό λάθος. Αυτό. Δηλαδή, ο Ευρώπη. Να μην γίνεται διάλογο. Ναι, εντάξει. Αν κάποιο έχει χρεωθεί την ιστορία τη συμμορία του Δραχμή, είναι υποφαινόμενο. Έτσι. Λοιπόν, προφανώς δεν μπορεί να γίνει μέσα στο ευρώ και δεν μπορεί να γίνει αυτό μέσα στο ευρώ διότι είμαστε χειροπόδαρα δεμένοι. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα διεξόδου, δεν υπάρχει τόπος διαχείρισης της υπάρχουσας κατάστασης. Ούτε καν διαχείριση δεν μπορείς να κάνεις σε αυτά τα πράγματα. Βεβαίως πρέπει να γίνει και αυτό επειδή είναι σοβαρή ιστορία. Δεν είναι κλείνουμε την Παρασκευή το βράδυ και Δευτέρα το πρωί έχουμε μπει σε εθνικό νόμισμα. Αυτά είναι ανοησίες. Θέλει 6 μήνες. Προετοιμασία και μετάβαση σε αυτήν την ιστορία. Χρειάζεται σοβαρές πολιτικές αλλαγές και σοβαρές οικονομικές μεταβολές. Δεν είναι, θέλει σχέδιο δηλαδή. Δεν είναι πάμε, τι ωραία τώρα πάμε να φτιάξουμε. Όχι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που οφείλουμε να κάνουμε είναι πρώτον να δηλώσουμε ως χώρα, βεβαίως μια χώρα που θα έχει γλιτώσει την συμμορία που κυβερνάει, έτσι. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ο λαός της χώρας δηλαδή που θα έχει επιβάλει τη λύση που χρειάζεται και θα πει στις διεθνείς αγορές. Δεν σας πληρώνω άλλο. Δεν σας πληρώνω άλλο. Δεν είναι δυνατόν
να μου ρουφάτε το αίμα. Είναι πολύ απλό. Σας λέω μόνο από την ιστορία της επαναγοράς των ομολόγων που έγινε τον Νοέμβριο και που επίσημα δεν υπάρχει έκθεση. Να μας πούνε ρε παιδιά, ότι έγιναν αυτές οι επαναγορές σειρών ομολόγων, τόσο κόστησαν, τόσο είναι η αξία. Για τις επαναγορές ομολόγων μάθαμε ότι θα κουμπούν 30 δισεκατομμύρια. Σωστά. Δεν είναι έτσι όμως. Ο κύριος Τουρνάρας, απαντώντας σε μια επερώτηση, νομίζω ώρα του Πρωθυπουργού στον κύριο Τσίπρα, είπε ότι κόπηκαν σε 20 δισεκατομμύρια. Αν κόπηκαν 20 δισεκατομμύρια και πληρώσαμε 11,7 δισεκατομμύρια για αυτά, τι σου είπαν αγορά είναι να πάρω κι εγώ ρε παιδιά. Δηλαδή τρελά. Και τα 11,7 πρέπει να καταθέσουμε τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο πρέπει να τα καταθέσουμε. Και τα πλήρωσε προκαταβολικά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοδοτικής Σταθερότητας. Και εμείς θα τα καταλάβουμε. Από πού? Ξέρετε πώς. Θα σας πω πώς θα τα καταλάβουμε. Επειδή δεν υπάρχει ρευστό, θα βάλουμε τυπλοποιημένα ομόλογα. Δηλαδή, θα εκδώσει ομόλογα το ελληνικό δημόσιο με εμπράγματες εγγυήσεις. Δηλαδή, με προσημειώσεις. Δηλαδή, θα σου βάλει από πίσω είτε ανελαστικά έσοδα. Δηλαδή, ανελαστικά από πηγές ανελαστικών εισόδων, όπως για παράδειγμα αρχαιολογική χώρη, θα σου βάλει δημόσια περιουσία, θα σου βάλει συμμετοχή του κράτους. Αλλά άμα κάτσετε κάτω, ανοίξω το iPad στο διαδίκτυο, είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσει αυτά. Και δεις εκεί πέρα όλο ο δημόσιος πλούτος αυτή τη στιγμή που έχει περάσει από το iPad, πόσο αξίζει, είναι γύρω στα 7 δις. Δεν φτάνει για να καλύψει τα 10,7. Οπότε θα μπει και ιδιωτική περιουσία ως προσημείωση. Πώς θα μπει? Είναι πολύ απλό, αφού χρωστάς. Θα τυπλοποιήσουν αυτό που χρωστάς. Είναι πολύ απλό. Η λογική των αγορών είναι εξαιρετικά απλή. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρωζώνη επινόησε και ένα νέο τρόπο χρηματοδότησης, λέει, των κοινωνικών αναγκών. Διά των ομολόγων. Δηλαδή τι κάνουν. Είναι το λεγόμενο ομόλογο κοινωνικής ευημερίας. Μας κοροϊδεύει ο Γιώργος. Προσέξτε, αντί να έχουμε ένα προϋπολογισμό κοινωνικού κράτους, όπου να υποστηρίζει τους ασθενείς και οδηπόρους που ξέρουμε από τη βίβλο. Δηλαδή να υποστηρίζει αυτούς που έχουν πραγματικά, που έχουν ανάγκη, είτε είναι σε επίπεδο πρόνοιας, είτε σε επίπεδο όλων των άλλων κοινωνικών δαπανών, κάνουν το εξής απλό. Αναθέτουν τη συντήρηση αυτών των πληθυσμιακών μερίδων σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες δανείζονται προκαταβολικά τα χρήματα που τα χρειαστούν και η απόδοση στο ομόλογο, το δανείζονται μέσω της έκδοσης ομολόγου. Αυτό η απόδοση του ομολόγου θα εξαρτηθεί από το πόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό θα χρησιμοποιηθεί. Αν χρησιμοποιηθεί λιγότερο δηλαδή, όσο λιγότερο χρησιμοποιείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, τόσο μεγαλύτερο κέρδος θα έχει ο ιδιώτης επενδυτής. Άρα λοιπόν, εάν εξαφανίζονται οι άστεγοι, εάν πεθαίνουν οι άνθρωποι που έχουν χρόνιες παθήσεις ή οτιδήποτε, θα είναι υπέρ της απόδοσης του συγκεκριμένου κοινωνικού ομολόγου. Γιατί το κράτος θα δαπανά λιγότερα για αυτούς και θα μένουν λεφτά για να πληρώνει το συγκεκριμένο κοινωνικό ομολόγο. Αυτό ήδη εφαρμόζεται στο Λονδίνο, εφαρμόζεται στο Βερολίνο, εφαρμόζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα μας το φέρουν και εδώ, μην ανησυχείτε. Όσον ούπο, στο πολυνομοσχέδιο που πέρασε τον Νοέμβριο, το προβλέπουν αυτό. Το προβλέπουν αυτό. Λοιπόν, όταν λοιπόν γύρω στις αρχές του καλοκαιριού θα σου πούν τα 360 που σου εγγυώμαι, δεν μπορώ να στοιχηθώ στο συνταξιούχο, αν έχετε προσέξει όσοι από εσάς συνταξιούχοι, στο χαρτί που σας έχετε από τη σύνταξη, λέει ότι το κράτος εγγυάται τα 360 ευρώ. Ο λόγος είναι απλός. Θα πάει εκεί η σύνταξη, στα 360. Και επειδή δεν θα την πληρώνει η ασφαλιστική, το ασφαλιστικό ταμείο, δεν μπορεί να την πληρώνει, έτσι αλλιώς έξω έχει πέσει. Το ΙΚΑ αυτή τη στιγμή δανείζεται τον προηγούμενο Σεπτέμβρη. Δανείζεται συστηματικά να πληρώσει μισθούς και να καταβάλει συντάξεις. Αργά ή γρήγορα θα σκάσει η ιστορία αυτή. Λοιπόν, και επειδή δεν πρόκειται, θα σου λένε, θα αναλάβω εγώ να στα πληρώσω τα 360 ευρώ που σου εγγυώμαι. Προσέξτε τα εξτρέ. Σας γράφουν πάνω. Θα τα αναλάβω εγώ σε κατηγορικό προπολογισμό. Αλλά με την προϋπόθεση να έχω μηδενικό ισοζύγιο. Δηλαδή να έχω πρωτογενές πλεώνασμα. Αν δεν έχω πρωτογενές πλεώνασμα, κάτσε και περίμενα 360 ευρώ. Εκεί οδηγούμαστε. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες θέλει αποφασιστικά μέτρα. Αποφασιστικά μέτρα τέτοια που να μπορούν γρήγορα στα πρώτα 24 ώρα να αλλάξουν τη ροή της οικονομίας. Αν δεν το κάνεις αυτό, τότε είσαι χαμένος από χέρι. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι πρώτον να ξεμπερδέψει ο πληθυσμός, η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που είναι ο εργάτης, ο αγρότης, ο μικρομεσαίος, ο ελευθεροεπαγγελματίας, ο έμπορος. Αυτοί δηλαδή
που είναι η ραγκογκαλιά της εργατικής, του εργατικού δυναμικού στη χώρα και του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, θα πρέπει να απαλλαγούν από τα χρέη. Και τα χρέη είναι δύο. Πρώτον, απέναντι στην εφορία, τα 13,2 δις πρέπει να διαγραφούν. Καμία φορολογική επιβάρυνση που μπήκε προς όφελος της Τρόικας δεν μπορεί να αναγνωριστεί. Δεν είναι δυνατό. Αν δεν το κάνεις αυτό, πεθαίνει ο κόσμος, θα πεθάνει ο κόσμος. Σε συνθήκες συρρήκνωσης εισοδήματος, σε συνθήκες όπου, δεν υπάρχει, όπου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ανεργίας. Σοβαρό. Μάλλον το υποβαθμίζω. Λοιπόν, έτσι, το δεύτερο πρέπει να γίνει. Πρέπει να γλιτώσει από τα ιδιωτικά χρέη. Πώς γλιτώνεις από τα ιδιωτικά χρέη? Ένας τρόπος, λέει η επιστήμη. Ένας. Αφήνεις τις τράπεζες και χρεοκοπούν. Ισλανδία. Βεβαίως. Και όχι μόνο. 91-92. Η Σουηδία. Αυτό έκανε. Με μια διαφορά. Μετά σε ξαναγύρισε. Σου λέει ότι εμείς δεν είμαστε ηλίθιοι, δεν είμαστε Σουηδοί. Δεν μας αμεταραμά. Άμα είναι να τις χρεοκοπήσουν, τις αναφτιάξουν από την αρχή και έτσι λέγει. Είναι υπό δημοσίο έλεγχο. Δεν είμαστε τρελοί. Να ξαναεπιβιώσουμε τα ίδια. Λοιπόν, το είναι πολύ απλό. Αν τα αφήσουμε να χρεοκοπήσουν, αυτός που θα την πατήσει, πρώτον είναι ο τραπεζίτης, γιατί θα μπει μέσα ο εισαγγελέας και θα ψάξει να δει τις ροές χρημάτων, άρα θα τον καθίσει στο σκαμπί. Δεύτερον, θα χαθούν τα ιδιωτικά δάνεια, γιατί αυτό που δεν σας λένε είναι ότι οι τις καταθέσεις σας τις εγγυάται το κράτος. Όχι η τράπεζα. Το κράτος. Γι' αυτό και όλες οι χώρες που άφησαν τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν, δεν χάθηκαν οι καταθέσεις των πολιτών. Αυτοί τέλος πάντων που έχουν την αυταπάτη ότι έχουν κάποια κατάθεση ακόμα. Έτσι. Μιλάμε τώρα σε θεωρητικά σχήματα. Λοιπόν, αλλά χάνεται η ιδιωτική χρέωση. Χάνονται τα ιδιωτικά δάνεια δηλαδή. Σβήνουν. Από τη στιγμή που θα αφήσεις τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν. Και δεν χάνεται τίποτα. Εμείς θέλουμε να χρεοκοπήσουν για να πρέπει να γλιτώσουμε από αυτό το βραγνά. Ξέρετε πόσα μας έχει κοστίσει αυτή η ιστορία με τις τράπεζες. Μας το είπε στη Βουλή και δυστυχώς δεν το έπιασε κανένας. Εννοούμε στη Βουλή. Κανένας. 550 δισεκατομμύρια έχουν καταθέσει οι Ευρωπαίοι σε εμάς. Μας έχουν δώσει 550 δισεκατομμύρια. Και έμεινα άφωνος όταν το διάβασα. Έμεινα άφωνος. 550, για κάτσε ρε μάγκα, περίμενε, μισό λεπτό. 189 μας έχει κοστίσει το πρόγραμμα στήριξης μέχρι τώρα. Δηλαδή 189 δισεκατομμύρια, 195 μας έχει κοστίσει το πρόγραμμα στήριξης. Αυτά που μας έχουν δώσει με τα νέα δάνεια για να πληρώνουμε τα δανεικά μας. Έτσι. Τα υπόλοιπα 360 οι τράπεζες. Και αυτά τα έχουν πάρει με κρατικά ομόλογα και κρατικές εγγύησεις. Δηλαδή αργά ή γρήγορα θα σκάσει το κανόνι για μας. Και επειδή ετοιμάζουν τη λύση αυτή, όσο νούπο, ετοιμάζουν την περίφημη λύση, θα κάνουν το εξής απλό πράγμα. Θα φορτώσουν τα μη ενήμερα δάνεια, αυτά δηλαδή που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν στις ιδιωτικές τράπεζες, στην εφορία. Θα αγοράσουν σε τρέχουσα αξία τα δάνειά σας από τις τράπεζες και τα δάνειά μου φυσικά. Παράνοια μας. Είμαστε μια ωραία παρέα, που λέμε. Λοιπόν, θα τα αγοράσουν σε τρέχουσα αξία από τις τράπεζες. Θα τα περάσουν σε ένα ειδικό τραπεζικό καθεστώς που στη διεθνή τραπεζική λέγεται Bad Bank. Έτσι, επινόηση του Προέδρου της Αμερικανικής Fed είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όπου εκεί πλέον οι οφειλές σας, δεν έχει σημασία αν είναι καταναλωτικό το δάνειο ή οικιστικό ή όχι, θα περάσουν την εφορία. Και έτσι θα ζητάει η εφορία από εσάς να ξεπληρωθεί αυτή η ιστορία. Και ναι, μεν την τράπεζα την παλεύεις ως ένα βαθμό. Την εφορία την παρέμβει πολύ πιο δύσκολα γιατί με τους νόμους και το που έχουν κάνει από 300 συν 1 ευρώ έχουν δικαίωμα να πάτε αυτόφορο, να πάμε αυτόφορο, να σε κλείσουν οι εκτοί, να σου κάνουν πληστηριασμό ακόμη και στην πρώτη κατοικία. Από 300 συν 1, αλλά επειδή είμαστε, ξέρετε, μας λυπούνται, ξέρετε, μια αλληλεγγύη τους είναι κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν το βλέπετε στο πρόσωπο. Είναι φοβερή αλληλεγγύη. Μας έχουν βάλει το πλαφόν στα 5.000. Από 5.000, ξέρετε τι γίνεται στην Αθήνα. Κάτι πολύ απλό. Αν σε σταματήσει ένας τροχαίος στον δρόμο για τροχαία παράβαση ή έλεγχο, σου ζητάει εκτός όλων των άλλων, ξέρετε τι ζητάει συνήθως. Δίπλωμα, άδεια, έτσι. Σου ζητάει φημίτωρα. Και τσεκάρει. Εάν λοιπόν χρωστάς πάνω από 5.000, σε πάει αυτόφορο. Σε πάει αυτόφορο. Λοιπόν, και το αστείο είναι ότι αν αυτές οι 5.000 δεν κατατεθεί το 50% σύμφωνα με την προβλεπόμενη ρύθμιση του τελευταίου φορολογικού νομοσχεδίου, πας ηρικτή. Θα κάνουμε όλοι έτσι όπως θέλουμε.
Όχι βέβαια, αυτό είναι το ζήτημα. Αν το κάνουμε οργανωμένα, ποιο θα πάρει. Και ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις ότι πρέπει να υπερασπιστεί τον άλλον. Δίπλα, αν έχει το πρόβλημα. Θα σας πω ένα παράδειγμα που έγινε πραγματικά στο Λουτράκι. Στο Λουτράκι κινητοποιήθηκαν οι κάτοικοι όταν ξαφνικά άκουσαν φωνές από ένα κοντινό σπίτι, το οποίο ήταν ένα πετόκτησο μεγάλο σπίτι, όποιο πάει στην παραλία ακριβώς πάνω στη θάλασσα ήταν. Λοιπόν, όπου είχαν πάει υπάλληλοι της εφορίας μαζί με τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους συμφωνημένα από πριν κτλ. Να πάρουν το σπίτι, να το κάνουν σε πληστηριασμό για 9.000. Η γυναίκα βγήκε στο δεύτερο όροφο, άρχισε να ουρλιάζει. Όταν πηδήξει κτλ. Για να σταματήσει τον πληστηριασμό. Την ακούνε λοιπόν οι γύρω κάτοικοι και κινητοποιήθηκαν. Μαζεύτηκαν 200-300 άνθρωποι πολύ γρήγορα εκεί. Άρχισαν να του παίρνουν φωτογραφίες. Τους επίδοξους νέους ιδιοκτήτες μαζί με τους οριακούς, δεν θα αναρτήσουμε στο διαδίκτυο, θα γίνει ιστορία, θα σας ξανακάνουμε αυτό κτλ. Μόλις μάθανε τα λαμόγια, γιατί έτσι γίνεται η ιστορία, έτσι. Έρχονται κάποιοι κλητήρες ή εφοριακοί μαζί με τα λαμόγια να πάρουν την περιουσία. Εκεί είναι η ιστορία. Μόλις είδαν ότι θα γίνει δημοσιοποίηση, αρπάζουν τους εφοριακούς και εξαφανίστηκαν. Στην δεύτερη κινητοποίηση που έγινε, ήταν πλέον οργανωμένη. Ολόκληρο το Λουτράκι πλέον με γενική συνέλευση των κατοίκων του έχει φτιάξει μια ίδια επιτροπή και λέει κανένας δεν θα πληστηριαστεί εδώ μέσα. Ούτε επιχείρηση, ούτε μαγαζί, ούτε σπίτι. Αυτό το πράγμα γίνεται παντού. Ξεκινούν τέτοιες πρωτοβουλίες παντού. Είναι ο μόνος τρόπος αποτελεσματικός εδώ πέρα που τα λέμε. Γιατί ναι, μεν και εμείς ασκήσαμε και νομικά μέσα και ιστορίες, όλα αυτά τα πράγματα κινήσαμε. Βεβαίως και τώρα είμαστε σε εξέλιξη μιας νομικής. Πώς το λένε, αγωγής εναντίον του κράτους για τα καθαριστικά της εφορίας. Λοιπόν, αλλά να ξέρετε ότι αυτά είναι αμυντικά μέτρα. Δεν είναι η λύση του προβλήματος. Η λύση είναι να μάθουμε να διαχειριζόμαστε εμείς τις υπόθεσεις μας. Να την πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Συλλογικά εννοώ, όχι καθένας από μόνος του. Λοιπόν, και να πάρουμε αυτό το πράγμα και να αποφασίσουμε πλέον ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα ούτε να μας ξεγελάσει, ούτε να μας το τάξει. Ότι είναι σωτήρας, ο νέος σωτήρας μας λύσει το πρόβλημα. Τα πράγματα δεν μπορούν να λυθούν έτσι απλά αν δεν πάρουμε άμεσα δραστικά μέτρα εμείς. Θα σας πω ένα πολύ απλό πράγμα. Στην κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική οικονομία σήμερα, θα σας πω μόνο ένα στοιχείο. Το ποσοστό παραγωγικής αξιοποίησης, μάλλον βαθμός αξιοποίησης παραγωγικού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας έχει πέσει στο 64%. Πρωτοφανέρωτο για την ιστορία της Ελλάδας. Ούτε στον πόλεμο έτσι. 64% όμως δεν δηλώνει για πολύ τίποτα. Δηλαδή το παραγωγικό δυναμικό που έχει η χώρα αξιοποιείται μόνο κατά 64%. Δεν είναι μόνο αυτό. Το δράμα της ιστορίας είναι ότι όλες οι επιχειρήσεις, οι βιοτεχνίες κτλ. Που κλείνουν, κυρίως παραγωγικές, πουλάνε τον εξοπλισμό. Τον εξοπλισμό αυτόν έρχονται και τον αγοράζουν από το εξωτερικό. Έρχονται επιχειρηματίες, μαντράδες, ιστορίες και όλα αυτά, αγοράζουν τον εξοπλισμό αυτόν και πάνε και τον πουλάνε μετά στο εξωτερικό ήδη, στην Αφρική ή στην Ασία. Ξέρετε πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Ότι για να ξαναστηθούν οι βιοτεχνίες, να ξαναστηθούν τα εργοστάσια, πρέπει να ξαναγοράσουμε τον εξοπλισμό. Καταλαβαίνετε τι καταστροφή είναι αυτή η ιστορία. Δεύτερο παράδειγμα. Οι τράπεζες εφαρμόζουν τη χρεωστική κάρτα. Αν έχετε δει πάνω από 1500, έτσι, οι δοσοληψίες πλέον πρέπει να την κάνετε ή με επιταγή ή με πιστωτική κάρτα. Δεν μπορεί. Σε λίγο θα πέσει στα 500. Και ο στόχος είναι να μην γίνεται καμία εγχρήματη συναλλαγή στην οικονομία. Ο λόγος είναι απλός. Μαζεύουν τα 24 δισεκατομμύρια φυσικό χρήμα που υπάρχει το χαρτονόμισμα και το πάνε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να υποστηρικτεί με χαρτονόμισμα ο σκληρός πυρήνας της Ευρωζώνης. Αν λείψει το χαρτονόμισμα από την ελληνική οικονομία, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Ούτε απεργία. Μα το ζήτημα είναι ότι δεν θα μπορούμε. Γιατί απλούστατα δεν θα μπορείς να πληρώσεις μισθούς και τίποτα. Και με δεδομένο ότι σε ελέγχουν για απέξω με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό χρειάζεται δραστική απάντηση. Σας είπα ότι ακόμη και δικό μας νόμισμα να βγάλουμε, δηλαδή εθνικό νόμισμα κτλ. Θέλουν 6 μήνες. Στους 6 μήνες τι κάνεις. Γιατί πρέπει να μπουν, πρέπει να δούμε τα κλειδιά του νέου νομίσματος. Και οτιδήποτε και να τυπώνουμε συνέχεια μέχρι να ικανοποιήσουμε την εσωτερική ζήτηση της αγοράς και να πάνε να πνιγούν. Είναι σαν να κλέβεις από τη μαφία. Διότι σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί ούτε ο Ντράγκη να σου βγει και να σου πει ότι ξέρετε, αυξήθηκε η νομισματική κυκλοφορία στην Ελλάδα. Γιατί πολύ απλά θα φάει για το ευρώ. Είναι σαν να κλέβεις από τους μαφιόζους.
Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, για να το κάνεις αυτό σημαίνει ότι ταχύτατα αλλάζεις, έχεις οργανωμένο το κόσμο από κάτω, ξέρει τι να κάνει. Δεν περιμένει τις εκλογές πώς θα αλλάξει η κυβέρνηση. Αναλαμβάνει. Και ένα επιπλέον το γιατί δεν πρέπει να περιμένουν τις εκλογές. Γιατί, προσέξτε, τι είπαμε. Έχουν ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας με βάση το Σύνταγμα, αύριο 28. Οτιδήποτε διεθνή, οποιαδήποτε διεθνή δέσμευση έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο, υπερτερεί έναντι οποιασδήποτε άλλη ρύθμιση υπάρξει στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας. Δηλαδή, ακόμη και αν πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, οι δεσμεύσεις αυτές δεν μας ικανοποιούν, είτε γιατί έγιναν παράνομα, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι διεθνείς δεσμεύσεις, στο βαθμό που τηρούμε τις συνταγματικές διατάξεις του υπάρχοντος συντάγματος, είναι σε βάρος μας. Ξέρουν τι κάνουν, δεν είναι μάπες. Είναι δουλεμένη ιστορία. Και σε αυτό απαντάς με έναν τρόπο, με την επανείδηση του κράτους. Όχι με τη λογική του Καραμαλή, που τρελαθούμε, αλλά με τη λογική που ξέρει η δημοκρατία να απαντά στα ζητήματα αυτά. Δηλαδή, ο λαός πρωτογενός δημιουργεί δίκαιο, δημιουργώντας νέο σύνταγμα. Μέσω συντακτικής ευρωσυνέλευσης, δεν υπάρχει άλλος. Και εκεί πλέον, πώς λένε οι μάγκες που ασχολούνται με τον υπολογιστή, ξαναφορμάρει το δίσκο. Απλά πράγματα. Ξαναφορμάρει το δίσκο. Οπότε πλέον δεν δεσμεύεσαι από τίποτα. Και με βάση το διεθνές δίκαιο, μια χώρα που κάνει διαδοχή κράτους, δηλαδή σπάει τη συνέχεια και κάνει διαδοχή κράτους, ο λαός δηλαδή αποκτάει νέα νομική πολιτική προσωπικότητα, τότε είναι στη διάθεσή του να επανακαθορίσει το σύνολο των σχέσεών του και με την εσωτερική εξουσία, τον τρόπο διακυβέρνησης κτλ. Που θέλει να είναι στη χώρα του, αλλά και με την εθνική κοινότητα. Τι κάνουμε στην Ισλανδία τώρα. Θέλω. Δεν θα έπρεπε να είναι 201 βουλευτές για να είναι νόμιμο το Σύνταγμα έναντι της Ευρώπης. Βεβαίως, γιατί πολύ απλά. Βεβαίως. Δεν είναι 201, είναι 199 βουλευτές της Ελλάδας που ψήφισαν. Δεν έχει καμία σημασία. Νομίζω είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Όχι. 201 βουλευτές. Όχι. Για να είναι έγκυρο το Σύνταγμα της χώρας έναντι της Ευρώπης. Όχι. Γι' αυτό τίποτα και βάλανε την αριστερά μέσα. Τίποτα από όλα αυτά. Το Ελληνικό Σύνταγμα έχει δυνατότητα με 151 βουλευτές να αναεκχωρήσει ακόμη και εθνικό έδαφος. Με 151. Ναι, αλλά αυτό πάει. Αν γίνει μια άλλη κυβέρνηση. Καμία, δεν σπάει με τίποτα. Στο βαθμό που τηρείται η συνέχεια του κράτους, δεν μπορούν να αναθεωρηθούν οι προηγούμενες αποφάσεις που έχουν πάρθει με βάση το 27 και 28 του Συντάγματος. Γι' αυτό το έχουν τοποθετήσει έτσι. Δεν είναι τυχαίοι. Και μάλιστα σου έχουν βάλει και υποσημείωση συνταγματική από κάτω, που λέει ότι όλα αυτά ισχύουν πρωτίστως για να προωθηθεί η λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Η Μάγδα έχει μια υποχρέωση αυτή τη στιγμή. Την ευχαριστούμε που ήταν εδώ στην εκδήλωσή μας. Ζητάω συγγνώμη που πρέπει να φύγω λόγω υποχρεώσεων. Ήμουνα νωρίς, δυστυχώς δεν θα καταφέρω να μείνω. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Μάγδα μου και ευχαριστώ πολύ. Άρα λοιπόν τρία πράγματα χρειάζεται. Κάνουμε εδώ πίσω έτσι και κάνουμε κουβέντα. Το πρώτο είναι μονομερής διαγραφή του χρέους. Άλλος τρόπος διαγραφής χρέους δεν υπάρχει. Όποιος σας λέει ότι μπορεί να γίνει διαγραφή χρέους διαφορετικά ή απλά ο άνθρωπος δεν γνωρίζει και δεν είναι, και δεν οφείλει να γνωρίζει, δεν το θεωρώ κακό, ή υπηρετεί άλλες σκοπιμότητες. Δεύτερο, εθνικό νόμισμα, εθνικό κρατικό νόμισμα, ώστε το κράτος να ελέγχει το μονοπωλιακό δικαίωμα έκδοσης νομίσματος, ώστε να χρηματοδοτηθεί η οικονομία χωρίς χρέος και να φύγουμε από τα δεσμάτια της Ευρωζώνης. Αλλιώς δεν επιβιώνει αυτή η χώρα. Και τρίτο, δημοκρατία. Δημοκρατία για πρώτη φορά σε αυτόν τον τόπο. Γιατί δεν υπήρξε δημοκρατία ποτέ. Υπήρξαν δημοκρατικές προσδοκίες, οι δημοκρατικές ελπίδες υπόθητα αυτού του λαού. Τελευταία ήταν στη μεταπολίτευση. Ωστόσο ποτέ δεν δικαιώθηκαν. Γι' αυτό έχουμε οδηγηθεί εδώ που έχουμε οδηγηθεί. Γιατί έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την ψήφο του ελληνικού λαού κατά πόσο γουστάρουν, χωρίς να έχει καμία δυνατότητα ο ελληνικός λαός να τους ελέγξει. Έτσι λοιπόν, τρία βασικά πράγματα μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία αύριο το πρωί, αν το θέλουμε, να γλιτώσουμε από αυτό το σφαγείο. Τρία βασικά πράγματα.
Μπορεί να φαντάζομαι δύσκολα, αλλά δεν είναι καθόλου δύσκολα. Πέρα από το ότι η επιστήμη σου προσφέρει λύσεις, δεν είμαστε επί ξύλου κρεμάμενοι. Έτσι. Πέρα από αυτό, τι χρειάζεται. Τσαγανό χρειάζεται. Να είναι ο λαός όπως ο Ιταλικός λαός. Τι έκανε ο Ιταλικός λαός, προσέξατε τι έκανε. Μπροστά σε ένα τελείως διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, προτιμώ να με κυβερνήσει ένας παλιάτσος. Ένας παλιάτσος. Και δεν το λέω υποτιμητικά προς Θεού. Σας το λέω το μήνυμα που βγάζουν και που λένε έξω. Παρά οποιοδήποτε κερατάς ειδικός το παίζει ως κυβερνήτης, που με έχει οδηγήσει εδώ που με έχει οδηγήσει και μου πουλάει τη χώρα μου. Και πραγματικά ο Ιταλός απάντησε με εθνικό αίσθημα, αναδεικνύοντας σαν πρώτο κόμμα από το μηδέν, σε ψήφους και σε ποσοστό, ένα κίνημα, μια κινηματική μορφή κόμματος, που δεν είναι τα τυπικά κόμματα που γνωρίζουμε, με πυραμίδες, ηγεσίες και όλα αυτά, από τα κάτω στήθηκε και που στήθηκε γύρω από ένα πρόσωπο. Εντάξει, είναι το θέμα του ότι αυτός πήρε την πρωτοβουλία και έκανε αυτή την ιστορία. Με αυτόν τον τρόπο απάντησε και τι έκανε, τους τίναξε στον αέρα κυριολεκτικά. Τους τίναξε στον αέρα. Τρέμουν αυτή τη στιγμή. Το τι θα γίνει στην Ιταλία. Η Ιταλία συγκυώμαι ότι έχει δρομολογηθεί εκτός ευρώ. Γιατί δεν υπάρχει τρόπος να πιστεί ο Ιταλικός λαός, με εξαίρεση τα πολεμικά μέσα. Αλλά εδώ μιλάμε για την Ιταλία, δεν μιλάμε τώρα για το Μάλι στην Αφρική. Έτσι. Να μπορεί να πιθαναγκαστεί ο Ιταλικός λαός να παραμείνει μέσα στο ευρώ. Έχει δρομολογήσει την πορεία του. Και γι' αυτό φοβούνται τις επόμενες εκλογές. Πιθανές εκλογές. Γι' αυτό το 25 θα γίνει 40. Θα γίνει 50, θα γίνει 60. Και τότε πλέον ποιος τον πιάνει και ποιος τον εκβιάζει. Και το δεύτερο είναι ότι ο Ιταλικός λαός απέδειξε ότι δεν εκβιάζεται όπως ο δικός μας. Του λέγανε και σε αυτόν του λέγανε. Άμα φύγεις από το ευρώ θα πεθάνεις, δεν έχεις τρόπο να επιβιώσεις. Του τα λέγανε. Άμα ο οποίος διάβαζε ιταλικές εφημερίδες σε όλη τη διαδρομή. Ακριβώς το ίδιο μοτίβο προπαγάνδας και τρομοκρατίας που ασκήθηκε σε εμάς. Αλλά ο Ιταλικός λαός απάντησε. Φίλε μου, εγώ μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Εσύ δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς εμένα. Χωρίς να εκμεταλλεύεσαι το δικό μου αίμα, τη δική μου δουλειά, τη δική μου πατρίδα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η μεγάλη έκπληξη, που για μένα ήταν μεγάλη έκπληξη, είναι ότι ο Ιταλός, παρά το γεγονός ότι επί δεκαετίες προσπαθούν να το αφαιρέσουν την αίσθηση της πατρίδας και το πατριωτικό του συνέστημα, δηλαδή το να υπερασπιστεί τη χώρα του ως τέτοια, ως πατρίδα δηλαδή, από την εποχή του Ραζιμέρνου και έτσι βάλανε οργανώσεις τύπου Λίγκα του Βορρά, πώς το λένε, φασιστικο-σοβανιστικές οργανώσεις κτλ. Απάντησε με εθνικό πρόσημο. Ενωμένος, είτε ήτανε, προερχόταν από την Χριστιανδημοκρατία, είτε από τους σοσιαλιστές, είτε από τους κομμουνιστές, είτε από τους αναρχικούς, ενωμένος σε ένα κοινό μέτωπο. Έτσι απάντησε. Και εμείς το ίδιο κάναμε. Ναι. Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Είναι φωνημένη ιστορία. Λοιπόν, δεν είναι πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι προσπαθήσαμε να αναδεσμούμε σε κάποιους τη λύση του προβλήματος, ενώ εμείς καθόμαστε στο καναπί και περιμέναμε το... Μα δεν λέω ότι το ΣΥΡΙΖΑ, οποιοδήποτε κόμμα. Δεν διαφωνώ. Εγώ δεν θα μιλήσω εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν θέλω να μιλήσω. Μα το πρόβλημα δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Αν δεν μάθουμε ότι τη λύση την έχουμε εμείς στα χέρια μας και ότι δεν θα την εκχωρήσουμε σε κανέναν, γιατί με τις καλύτερες προθέσεις να έχει, θα σε πουλήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς αποφασίσαμε αυτό. Θα προσδομίζουμε. Το πρόβλημα είναι... Αν είχαν συνδεθεί όλες οι αριστερές δυνάμεις, θα μας δείξουν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Τι κάνουμε με εκείνο τον κόσμο που δεν είναι αριστερός. Έτσι, κύριε Καζάκη, αυτό θα το αν πεις, θέλω να κάνω μια σύγκριση. Ακούστε με, μιλάτε για άλλη χώρα σε άλλες συνθήκες. Η συγκεκριμένη πλειοψηφία του κόσμου δεν είναι αριστερός και δεν μπορεί να τους συμπεριφέρεσαι με αυτούς τους όρους. Αν θέλω να ανοίξουμε ένα κύκλο με ερωτήσεις και ίσως και ένα συγκερασμό στις δύο ομιλίες της δικής σας και της κυρίας που έφυγε, η σύγκριση είναι η εξής. Η κυρία αναφέρθηκε σε αριστερές δυνάμεις, σε κύριο κορμό αριστεράς και πάει λέγοντας. Σε μαξιστικές αναλύσεις, ανεξάρτητα αν κάποιοι έχουμε ή δεν έχουμε θητήσεις σε αυτούς τους χώρους. Στη δική σας ομιλία αναφερθήκατε σε λαό, σε κόσμο, του υποφέρει και πνίγεται. Όχι μπλε κρεμάλα, κίτρινη, πράσινη κρεμάλα. Εγώ το έχω εκτιμήσει αυτό. Πού θέλω να συγκεράσω τώρα, γιατί κάπου πρέπει να καταλήξουμε. Οπωσδήποτε σκοπό έχουν να μας αφανίσουν. Το είπε και η κυρία, το λέτε και εσείς.
αυτό που προκύπτει από τη δική σας ομιλία είναι το θέμα χρόνου. Δηλαδή, εάν αφαιθούμε λίγο σε μια διαδικασία εκλογών και δεν κοιτάξουμε να φτιάξουμε αυτό το μέτωπο, έστω και αυτό που λέτε σαν να πληρώνουμε στην τελική, από ό,τι κατάλαβα δεν έχουμε το χρόνο, μας φάμε λάχνα. Άρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε, από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, είναι να γίνει αυτό που λέτε εσείς. Και λέω τώρα εγώ, δύο τι να πρέπει να γίνουν. Το ένα, να υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη. Οπωσδήποτε μας ενδιαφέρει η νομική κάλυψη. Ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε έχουμε το δίκαιο. Θα το έχουμε όμως. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία, ας δούμε την κοινωνία του Αποστολίου. Γίνεται μια εκδήλωση. Πόσοι συμμετέχουν. Γίνεται μια κινητοποίηση των φοιτητών. Αφού κλείσουν τα μαγαζιά, πάνε στην κινητοποίηση των. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Πρέπει να ματώσεις λίγο, να χάσεις κανένα μεροκάματο. Δεν έχει πια να κάνουμε μια απεργία της μιας μέρας. Ας καλλιεργήσουμε μεταξύ μας την έννοια της απεργίας, αλλά με ένα στόχο. Να ρίξουμε αυτούς. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα από εσάς, στο κλείσιμο που θα κάνατε, να μου δίνετε και μια απάντηση αν έχω λάθος αυτό. Εντάξει, Μάκη Βασίλη. Ναι, καταρχήν να καλωσορίσω τον κύριο Καζάκη. Περιμέναμε να ακούσουμε αυτά που ακούσαμε. Το ερώτημα μπαίνει και ίσως χρειάζεται μια απάντηση. Είναι το να περιμένουμε να γίνουμε εκλογές. Γιατί καταρχήν το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Άλλο η αυτοοργάνωση. Άλλο οι διαδικασίες που θα αλλάξουν κάποια κυβέρνηση. Η αυτοοργάνωση είναι θα δημιουργήσει τεράστια πίεση προς να έρθει πιο γρήγορα αυτό που θέλουμε να γίνει. Σε πολιτικό επίπεδο όμως, οι δυνάμεις οι πατριωτικές, οι δυνάμεις οι αντιμνημονιακές, σε τι επίπεδο συνεννόησης βρίσκονται ούτως ώστε να καταλήξουμε σε αυτό που είπε και ο συνάδελφος μας, σε μια πολιτική απεργία. Όχι συγκαλιστική του μεροκάματου και ορίσατε. Σε πολιτική απεργία. Σε τι επίπεδο βρισκόμαστε. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, συντονισμένα, δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε γρήγορα σε εκείνο το αποτέλεσμα που θα ανατρέψουμε τα πάντα. Άλλος, ναι, ο Γιάννης, η Μαρία. Εγώ δεν θέλω να κάνω ερώτηση. Θέλω μόνο να πω στους προηγούμενους που δεν είναι εδώ, αλλά δεν έχει σημασία από ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι βλέπω πάμε καλά, είχα κατηγορηθεί στους κύπτες της συγκέντρωσης του ΣΥΡΙΖΑ από σήμερα. Άσχημα για Λεγάνη. Ότι είναι συστημικό κόμμα, ένα το κρατούμενο. Είπα στους ΣΥΡΙΖΑ απ' έξω, Δημήτρη, ότι είσαι και εσύ συστημικός. Είδα μετά αυτά που κάποια χαρτιά και είδα και αυτά, άκουσα και αυτά που είπες και μίλησες για δημοκρατία. Το παίρνω πίσω και θα σε κατηγορήσω όμως ότι είσαι ένας από εκείνους που συνέβαλαν στη διάλυση της ενότητας των αγανακτισμένων. Οι μεν άλλοι το κάναν συνειδητά, εσύ το έκανες γιατί μου έβαλε στο δίκτυο του ευρώ στη μέση. Εγώ ήθελα και εκείνους που πιστεύει στο ευρώ και εγώ που δεν πιστεύω στο ευρώ να βρεθούν μαζί. Τι τα μπλέκουν με τα ρίσια με τα μπίσια αφού μιλάμε όλοι για δημοκρατία. Για συντακτική εθνοσυνέλευση. Η δημοκρατία δεν ξέρεις τι θα βγάλει. Τι θέλαμε τότε να μπλέξουμε με τα ευρά. Κάνετε ένα λάθος όλοι σας. Ή μάλλον πρέπει να είναι σαφές το περιθώριο. Οι καρόλες του παιχνιδιού για να εμπλακούμε στη δημοκρατία να είναι σαφείς. Τι εννοούμε όταν λέμε κράτος και κρατικό νόμισμα. Δεν υπάρχει στη δημοκρατία κράτος. Η έννοια του κράτους στη δημοκρατία δεν υπάρχει. Υπάρχει δημοκρατία. Τέλος. Σε παρακαλώ ρε Πέτρο, ελληνικά ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι φιλόλογος, είσαι από σένα τα άμαθα. Στη λέξη δημοκρατία ετυμολογικά δεν υπάρχει από μόνη της λέξη κράτος. Ακούμε. Όχι γιατί έτσι είναι να κάνω. Λοιπόν, δεν υπάρχει κράτος. Στη δημοκρατία τα πάντα οι νόμοι αποφασίζονται από τον Δήμο. Και το νόμισμα ανήκει στον Δήμο. Ανήκει στο λαό. Αν συνεχίσετε να λέτε ότι εθνικό ή κρατικό νόμισμα, να θυμίσω ότι για τους Έλληνες μέχρι το 1821 έθνος ήταν ο λαός. Σύνταγμα Ρήγα Φεραίου. Σαφώς περιγεγραμμένο. Κράτος είναι ο λαός.
Δεν υπάρχει λέξη κράτος μέχρι το 1821. Ούτε στα πρώτα συντάγματα της επανάστασης, τα λεγόμενα προσωρινά και μέχρι το τροποδίστριο, η λέξη κράτος δεν υπάρχει. Δημοκρατία. Θέλω να τα ακούσω από σέναν επιτέλους. Μία μετοχή ο καθένας μας στην τράπεζα της Ελλάδος. Μία μετοχή ο καθένας μας στην τράπεζα της Ευρώπης. Τέλος. Κι αν οι Ευρωπαίοι δεν το θέλουν, τότε θα φύγουμε. Αλλά θα έχουμε την όξη στον αέρα όλο το καπιταλιστικό σύστημα, ζητώντας μία μετοχή ο καθένας μας στην τράπεζα την κεντρική της Ευρώπης. Σε οποιαδήποτε τράπεζα τυπώνει το χρήμα μας. Δεν με ενδιαφέρει το δίλημα ευρώ ή δραχμή. Με ενδιαφέρει η τράπεζα που τυπώνει να έχω μία μετοχή. Εγώ να αποφασίζω. Ο Ιταλός μαζί με μένα είναι το ευρώ. Θα τους παραλιάσουμε. Δεν θα ξέρουν από πού να φύγουν γιατί το κίνημα θα μεγαλώσει. Σου θυμίζω γιατί τα έχω γραπτά πώς κλείσαμε τη συζήτηση. Μου απάντησες, έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι όριμος ο λαός. Μαρία. Μαρία. Ναι. Μιλήσατε για αναθεώρηση του συντάγματος μέσω εθνοσυνέλευσης. Όχι, νέο σύνταγμα. Νέο σύνταγμα, ωραία. Ποια θα είναι αυτή η εθνοσυνέλευση? Ποιοι θα το κάνουν αυτό το νέο σύνταγμα? Γιατί και αυτοί τώρα που είναι πάνω... Εγώ! Σύνταγμα θα είναι. Εγώ και εσύ. Εντάξει, Μαρία. Να το μάθουν κι άλλοι το κάνω. Εντάξει, Μαρία. Εντάξει, ο Παναγής. Παρακολουθώ αρκετά τα ελληνικά κανάλια. Δεν καταλαβαίνω το πράγμα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μεσάνυχτα, συνέχεια μας κοπανάνε με νούμερα, με μιζέρια, με ένα σοκράτο και τα λεφτά. Από όπου σε κατάλαβα γιατί. Ευχαριστώ κύριε Βεζάκη. Άλλος, παιδιά. Και ένα ερώτημα δικό μου, το έθεσα και προηγουμένως. Επιτέλους οι ριζοσπαστικές δυνάμεις του Κοινοβουλίου για εδώ και τώρα θα πάρουν τα πολιτικά ρίσκα τώρα για οριστική αποχώρηση από το Κοινοβούλιο που παράγει ανομία και ανομαλία. Εμείς έχουμε στείλει επίσημη επιστολή σαν κίνημα, σαν μέτωπο από τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου του 2012 στείλαμε επιστολή σε όλες τις ηγεσίες των λεγόμενων μνημονιακών κομμάτων με ξέρεση φυσικά της Χρυσής Δημοσίας, δεν τη θεωρούμε μνημονιακές. Λοιπόν, όπου θέσαμε το θέμα αυτό. Δηλαδή, εφόσον ψηφιστούν οι νέες δανειακές συμβάσεις και τα νέα πολυνομοσχέδια, τι νόημα έχετε να είστε εκεί μέσα? Ελάτε έξω να οργανώσουμε τον κόσμο. Μαζί, όλοι μαζί. Να οργανώσουμε τον κόσμο. Όσο τους είδατε, η απάντηση δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε καν ούτε καν ένα όχι, ας πούμε, γιατί βεβαίως και είμαστε εμείς προγραμματικά. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη. Ούτε θέλουμε να έχουμε καμία ιδιαίτερη σχέση, να το πούμε έτσι, με μηχανισμούς οι οποίοι κρατικοδίαιτα επιβιώνουν σε βάρος του ελληνικού λαού. Είμαστε ενάντια σε αυτή τη λογική. Τελείως ενάντια. Ακόμη και αν είχαμε παρουσία στο κοινοβούλιο, θα είχαμε φύγει τώρα. Έστω και μόνοι μας. Θα είχαμε παραιτηθεί. Γιατί δεν είναι δυνατόν να συνδράμεις ή να σε ξεφτυλίζει ο πρώτος τυχόν βορύδης όταν σηκώνεται μέσα στο κοινοβούλιο, που φωνάζουν από την αντιπολίτευση και κυρίως οι αριστεροί της αντιπολίτευσης ότι έχουν καταργήσει τη δημοκρατία, έχουν καταργήσει το Σύνταγμα και όλα αυτά, αλλά και βγαίνει ο Βορύδης και λέει το εξής απλό πράγμα. Μα λέει, γιατί λέτε ότι έχει καταργηθεί η δημοκρατία? Εσείς δεν είσαστε αντιπολίτευση. Για να υπάρξει αντιπολίτευση, πρέπει να υπάρξει αντιπολίτευση. Και εφόσον υπάρχει αντιπολίτευση, τι φωνάζετε? Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό το καθεστώς. Το καθεστώς είναι κατοχής. Θέλει ανατροπή. Δεν είναι ένα καθεστώς το οποίο μεταρρυθμίζεται και μάλιστα από μέσα. Έχει τελειώσει αυτό το περιθώριο. Ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει πράγματα στις αρχές, όταν το πιάναμε το 2009-2010, που συζητάγαμε και τον εγώ τουλάχιστον. Έθετα προβληματισμούς, μόνος μου ήμουνα. Έθετα προβληματισμούς, εναλλακτικές και όλα τα πράγματα. Τώρα έχουν τελειώσει όλα. Ο μόνος δρόμος που θα μπορεί να μας εγκλειτώσει από αυτό το πρωτοσφαγείο και αυτό βεβαίως υπέρ της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι ένας. Πρώτον, άμεση ανατροπή της σημερινής κατάστασης. Όχι οι εκλογές. Ανατροπή. Πάμε σε διάλυση κοινοβουλίου και ανατροπή της κυβέρνησης. Ο στόχος.
κάνουμε πρώτον για να de facto, όπως λένε οι, οι διπλωμάτες, να δηλώσει ο ελληνικός λαός ότι δεν τον εκφράζει η υπάρχουσα πολιτική δομή. Αν είχατε νομικούς εδώ και μάλιστα έχουμε ανοίξει ένα τέτοιο διάλογο και με άλλους και με νομικούς κλπ. Σχετικά με αυτό, θα σας το λέγανε πολύ συγκεκριμένα. Στην κατάσταση που έχουμε βρεθεί, δεν γλιτώνεις παρά μόνο με συντακτική κέντρο συνέλευση. Αλλά για να έρθει συντακτική κέντρο συνέλευση, θα πρέπει πρώτα να ανατρέψει την ιστοσημωρία. Για να την ανατρέψει την ιστοσημωρία, χρειάζεται να πλακά το οργάνωση. Δεν την ανατρέπεις. Να σας πω ένα ακραίο σενάριο, το οποίο είναι απόλυτα πιθανό. Με βάση το τι έχουν υπογράψει και το τι ισχύει στο ισχύον Σύνταγμα. Βεβαίως, οι πρώτες 17, τα πρώτα 17 άρθρα του Συντάγματος έχουν καταπατεθεί. Είναι τα βασικά δικαιώματα του ελληνικού λαού. Διαβάστε. Και αν μου βρείτε ένα που ισχύει σήμερα, τι να σας πω. Ούτε καν το δικαίωμα στη ζωή δεν ισχύει. Σωστερούν. Και γι' αυτό άλλωστε, όταν τον άλλον παρέλα του κάνουν κατάσχεση και τον αναγκάζουν να αυτοκτονήσει, το ποινικό δίκαιο το δικό μας το θεωρεί κατάφορο κακούργημα, πράξη, πώς το λένε, εξώθησης σε ανθρωποκτονία. Αυτό το πράγμα, αν ήμασταν ευνομούμενη πολιτεία, θα τους είχαν αλπάξει όλους και θα τους είχαν κλείσει φυλακή. Βεβαίως, δεν είμαστε ευνομούμενη πολιτεία και ούτε έχουμε δικαιοσύνη, τουλάχιστον σε ένα επίπεδο, από ένα επίπεδο και πάνω. Ιδιαίτερα ηγεσία δικαιοσύνης δεν έχουμε. Λοιπόν, πώς να το κάνουμε, μόνο από τα κάτω. Πώς, οργανώνοντας αυτά που λέγαμε, τα μέτωπα δηλαδή, που πρέπει να ξεκαθαρίσεις το τι να κάνεις και το τι δεν πρέπει να κάνεις και το τι πρέπει να κάνεις άμεσα. Δηλαδή, εάν υπάρχουν αυτές οι συνελεύσεις με αυτά τα μετωπικά σχήματα ή τις πρωτοβουλίες που μπορούμε να δημιουργήσουμε σε κάθε τόπο, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη και σε κάθε χώρο δουλειάς, εάν χρειαστεί, τι κάνουμε εκεί. Αυτόματα βάζουμε τον κόσμο να διαχειριστεί τις δικές του υποθέσεις. Να αποφασίσει αυτός ο ίδιος. Αυτό γιατί το κάνουμε. Όχι μόνο για να σταματήσουμε να πληρώνουμε. Αυτό είναι μία πράξη. Και αυτό δεν σε γλιτώνει στην πορεία του χρόνου. Αν το αφήσεις απλά αυτό να κυλήσει, θα βρούνε τρόπο αυτοί να στα πάρουν. Ή να σε οδηγήσουν απελπισία. Το κάνεις από μια πρώτη πράξη γενικευμένης πολιτικής ανυπακοής. Με το στόχο να πας σε γενική πολιτική απεργία διαρκείας. Δηλαδή, να κατεβάσεις τα ρολά στο κράτος. Ποιο κράτος? Σε εκείνο το κράτος, σε εκείνους τους μηχανισμούς που αντλούν ρευστό ή πόρους από την κοινωνία. Καταλάβετε τη ΔΟΗ, την κλείνεις. Καταλαμβάνεις τα κεντρικά υπουργεία. Αν θέλετε, απλά πράγματα, επειδή το έχουμε μελετήσει σε βαθμό κακουργήματος, θα λέγαμε, ειδικά με το σημερινό καθεστώς. Λοιπόν, αν καταλάβεις το γενικό λογιστήριο του κράτους και τη διεύθυνση πληροφοριακών συστημάτων, νέκρωσε το κράτος. Όχι, χρειάζεσαι μαζικό κίνημα. Χρειάζεσαι δηλαδή συνεννόηση με τους εργαζόμενους μέσα και τον κόσμο απ' έξω. Ποιος κουκουλοφόρος, ρε παιδιά. Ποιος κουκουλοφόρος. Έλα μωρέ τώρα. Αυτοί είναι αστείωτες. Απλά όταν ο κόσμος βγει δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το αντιμετωπίζει πολύ εύκολα. Και σας το λέω με τα λόγια γνώσεως. Σήμερα στην Αθήνα έγινε 20.000 διαδήλωση εν στόλων, εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτική. Οι οποίοι θέτανε το ζήτημα ότι η πατρίδα είναι κινδύνο. Αυτό θέτανε. Για πρώτη φορά. Μέχρι τώρα ήταν κλαδικά. Και κανένας δεν τους τόλμησε να τους πειράξει. Λέγεται λέει ότι είμαστε τόσο χαλιά. Υπάρχει τρόπος στον λαό να αντεπεξέλθει σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όταν τη ρίξεις, τι γίνεται. Το να τη ρίξεις, αν είσαι οργανωμένος έτσι, τη ρίχνεις. Γιατί πόσο θα κρατήσει μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να εισπράξει. Ούτε εβδομάδα. Από εκεί και πέρα τι κάνεις. Το πρώτο πράγμα που θα σου κάνει η κυβέρνηση όταν βρει ότι είναι σε αδιέξοδο. Έτσι. Τι θα σου κάνει η κυβέρνηση. Τα διαφυγή, πώς το λένε, πώς το λέει σε μια ελληνική ταινία, στρίβει για τον αραβόνο. Αυτή είναι στρίβει για τον εκλογό. Θα σου πει πάμε σε εκλογές. Του λες, όχι, δεν θέλω εκλογές. Θέλω να σηκωθεί να φύγει εδώ και τώρα. Και από εκεί πέρα αναλαμβάνω εγώ, σαν λαό. Το αυτό που φωνάζουν οι Πορτογάλοι, αλλά μαζί με τις ενόπλες δυνάμεις τους. Φωνάζουν, αυτό φωνάζουν. Δεν θέλουμε εκλογές. Κρατήστε τις εκλογές. Τρεις φορές βγήκε ο Καρβάλιο να ζητήσει εκλογές. Και τους είπαν: δεν θέλουμε εκλογές. Να σηκωθείτε να φύγετε εσείς, η Τρόικα και όλοι και οι τραπεζίτες. Σηκωθείτε, φύγετε από την εξουσία. Τι θέλουμε εμείς. Λοιπόν, μυρίζει, είναι ο αέρας μιας νέας επανάστασης στο Γαριφάλο στην Πορτογαλία. Τώρα, το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Αυτό είναι η υπόθεση του πορτογαλικού λαού. Εμείς τι κάνουμε. Ρίχνουμε αυτούς, όχι για να μας πάνε σε εκλογές, ώστε ο κόσμος να λειτουργήσει με τα γνωστά. Με τα γνωστά τα ανακλαστικά. Είναι όπως ακριβώς η λογική του ανακλαστικού του Παυλόφ με τα σκυλιά. Το βάζεις να λειτουργήσει με το συγκεκριμένο πλαίσιο, να λειτουργήσει με το συγκεκριμένο πλαίσιο.
πας λοιπόν και παίρνεις εξουσία. Πώς παίρνεις εξουσία? Πολύ απλό. Δημιουργείς προσωρινή κυβέρνηση. Τι είναι αυτή η προσωρινή κυβέρνηση? Ένα επιτελείο των συνελεύσεων και πρωτοβουλειών που έχουν συγκροτηθεί από τα κάτω και που έχουν επιβάλει τη γενική πολιτική απεργία. Αυτή η προσωρινή κυβέρνηση μπορεί να κυβερνήσει με συντακτικές πράξεις. Συντακτικές, όπως δηλαδή κυβέρνησε για παράδειγμα το 1945 η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Για άλλους βεβαίως, αλλά δεν έχει σημασία, είναι το τοπικό προηγούμενο, σας ονομάζω. Αυτά λοιπόν, αυτές οι συντακτικές πράξεις κατεβαίνουν ως προσχέδια. Για παράδειγμα, στη Γενική Συνέλευση που έχετε εδώ πέρα, στον τόπο σας, και λέει, για παράδειγμα, πώς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα των χρεών. Έρχεται προσχέδιο συντακτικής πράξης. Το συζητάτε στη συνέλευση. Το συζητάει ο κόσμος, κάνει παρατηρήσεις, το τροποποιεί και αναλαμβάνει η κυβέρνηση να το εφαρμόσει. Η προσωρινή κυβέρνηση. Το δεύτερο μεγάλο βήμα που κάνει είναι ανοίγει τις διαδικασίες για συντακτική εθνοσυνέλευση. Η συντακτική εθνοσυνέλευση θα απαιτήσει περίπου 6-8 μήνες. Από εμάς θα το παρουσιάσουμε. Συζήτηση. Που πρέπει να συμμετέσχει και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης, είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω από γενικές συνελεύσεις, είτε με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο γίνει. Γιατί πρέπει να έχει άποψη για το Σύνταγμα που πάει να φτιάξει. Γιατί πάει να θεμελιώσει ξανά το κράτος του και για να τον εκπροσωπήσει, θα πρέπει να το φτιάξει ο ίδιος. Αλλιώς θα είναι μια αποξενωτική δύναμη, όπως ήταν μέχρι τώρα, που καταδυναστεύει την κοινωνία αντί να την εκπροσωπεί, να την αντιπροσωπεύει. Αυτό. Αυτή η διαδικασία μια συζήτηση ευρύτατη για το Σύνταγμα θα καταλήξει σε μια εκλογή εθνοσυμβούλων, συντακτικής εθνοσυνέλευσης. Που γίνεται με ένα ενιαίο τρόπο σε μικρές εκλογικές περιφέρειες, η συζήτηση με τους νομικούς, αλλά αυτό θα αποφασίσει ο λαός. Σας λέω τώρα ότι προβληματισμοί υπάρχουν. Αυτά μπορούν να αλλάξουν όλα. Έτσι, έχει να κάνει με τον λαό τον ίδιο όπως αποφασίζει. Λέει, ανά 100.000 εκλογικού σώματος. Να είναι ένας εθνοσύμβουλος. Δηλαδή, μιλάμε για 4 με 5.000 εθνοσυμβούλους, οι οποίοι θα πάνε στη συντακτική εθνοσυνέλευση και θα συγκροτήσουν αυτές τις προτάσεις σε σώμα, σε νομικό σώμα. Το οποίο θα ξαναπεί, μπορεί να κάνει κάποιο δημοψήφισμα για να αποφασίσει. Ή, αν θέλετε, το τι ακριβώς θα συζητήσουμε, αν εκεί πέρα που υπάρχουν τριβές στα ζητήματα, το πώς θα αποφασίσει ο λαός. Αυτή η διαδικασία μπορεί να πάρει ένα χρόνο, να πάρει δύο χρόνια, δεν ξέρω. Μέχρι τότε τι κάνεις. Θα πρέπει να έχεις μια κυβέρνηση προσωρινή. Η οποία να προστατεύει και να θωρακίσει μαζί με το λαό, με τον τρόπο αυτό που σας είπα οργανωμένο, την οικονομία και την κοινωνία της χώρας. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί. Προφανώς δεν το συζητάμε. Αλλά για να έχεις, για παράδειγμα, διατροφή, να το πούμε διαφορετικά. Για να έχεις διατροφή, χρειάζεται δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να επιβάλλεις καθεστώτους προστατευτισμού στην οικονομία. Γιατί αν δεν έχεις καθεστώτους προστατευτισμού, πώς θα παράγει ο αγρότης, όταν θα το φέρουν από το Μαρόκο, θα το φέρουν από την Αργεντινή, λεμόνια ή οτιδήποτε άλλο. Θα το ρίχνεις έξω. Θέλεις δηλαδή έναν ανταγωνιστικό σύστημα προστασίας που λέει το εξής, ότι μέχρι να εξαντληθεί η δική μου παραγωγή, η ντόπια παραγωγή, δεν θα εισάγεται απολύτως τίποτα. Σε εκείνες τις κατηγορίες προϊόντων ή παραγωγής που εσύ εκτιμάς ότι έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και είναι άμεση προτεραιότητα για τον. Αμετά, για να εισαχθεί, θα πρέπει να είναι ίδιας παραγωγικής δυνατότητας με τη δική μου παραγωγή, δηλαδή ίδιας ποιότητας. Δεν μπορεί να μου φέρει τρεις κατηγορίες κάτω πατάτα και να μου τη συγκρίνει τη δική μου πατάτα, γιατί έχει χαμηλότερη. Προφανώς έχει χαμηλότερη τιμή. Αφού είναι άθλια. Να μου φέρει τουλάχιστον εισάξια πατάτα με τη δική μου και μετά θα μπορέσει να διαμορφώσει να τελειώσω. Όχι πέρα μάλλον, το ξέρω. Απλά να το σκεφτικό. Αλλά πριν, εγώ θα απλά λέω, απλά σας λέω ότι πριν το Γαλλικό Μάι, οι Έλληνες εφάρμοσαν 4 συντακτικές εθνοσυνελεύσεις στην ιστορία του χώρια τις επαναστατικές. Τη εποχή τη Επανάστασης. Αυτό που ήταν το πρόβλημα όμως που αντιμετωπίσαμε ήταν ότι εντάξει, καταλάβαμε όλα αυτά, διαφορετικά από του χώρου, αλλά και θα τι λειτουργήσουμε. Εκεί σχολιάσαμε.
ήταν κόμματα που ήταν ισχυρά, δεν θέλαμε αλλαγή. Αυτό είναι το ζήτημα. Πάμε εκεί τώρα. Δεν μπορέσαμε να λειτουργήσουμε τις επιχειρήσεις. Πάμε εκεί τώρα. Ενώ έχουμε τη δυνατότητα να τα βρούμε από τα κάτω, ανεξάρτητος αν ανήκει κάποιος στο ΕΠΑΜ όπως εγώ ή στο ΣΥΡΙΖΑ ή ξέρω εγώ οπουδήποτε άλλο. Εντάξει, να τα βρούμε από τα κάτω. Γιατί στα προβλήματα τα βρίσκεις εύκολα. Δεν είναι δυνατόν να τα βρεις επί το κεντρικό μηχανισμό. Πώς θα τα πεις. Πες τα μου. Πού. Πες τα μου μια κοινή βάση. Δηλαδή κάτι να συζητήσουμε. Ας πούμε, έστω να συζητήσουμε. Τι ακριβώς. Εδώ τις προάλλες μάθαμε ότι ο Καραμαλής ήταν αυτός που έφερε τη δημοκρατία στη χώρα. Ναι, ναι. Και μάζα τώρα είμαι από γη της αριστεράς, θα το λαθούμε τελείως. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ παιδί της Καραμαλικής περίοδου. Έτσι, μεγάλωσα στη δεκαετία του 70. Πολιτικοποιήθηκα στη δεκαετία του 70. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τα ψηφιακά κοινωνικά προβλήματα. Τη μείωση της κοσμία, τη διαγωγή και μετά τα μη δουλειά. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους φίλους μου που συλλαμβάνονταν γιατί κάναμε κατάληψη στο σχολείο, γιατί δεν μας δίνανε βιβλία. Και κάναμε κατάληψη τότε. Και έρχονταν η αστυνομία και σε έπαιρνε τη νύχτα. Καλή ώρα. Και μετά έψαχναν τα παιδιά, έψαχναν οι γονείς τα παιδιά τους επί 24 ώρα. Για να δουν πού, σε ποιο, στο ποιο μεταγωγό, πώς έγινε, πού κατέληξαν. Και τα βρίσκανε ξυλοκοπημένα ή δεν ξέρω σε την κατάσταση. Δεν ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Την κακότητα ξεχνάμε. Γι' αυτό υπήρξε η πολιτική μεταβολή του 81. Η πολιτική μεταβολή του 81, τουλάχιστον από τη σκοπιά του ελληνικού λαού, ήταν μια προσδοκία μεγάλης αλλαγής που δεν έγινε στην καταπολίτευση. Άσχετα από ότι ξεπουλήθηκε ή προδόθηκε από συγκεκριμένες ηγεσίες του προσωπικού. Αλλά μιλάμε για τον κόσμο. Ο κόσμος πήρε να φύγει, να σπάσει, να ξεφύγει από αυτό το πράγμα. Δεν ξέφυγε. Έτσι. Αλλά μην τα κάνετε εξάρτητα. Λιώμα. Από την άλλη, ακούω φοβερά πράγματα τα οποία εμένα με προβληματίζουν πολύ. Για παράδειγμα. Ακόμη και αν ξεχάσουμε το ζήτημα που δεν ξεχνιέται και εδώ κάνει λάθος όποιος θεωρεί ότι είναι το ίδιο το να έχει εθνικό νόμισμα ή ευρώ. Κάνει λάθος γιατί απλούστατα δεν γνωρίζει τη λειτουργία του χρήματος. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορείς να κάνεις βήμα με το ευρώ. Βήμα. Μπορώ να σας αναφέρω πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Κάνουμε μέχρι από το πρωί να σας πω πολύ αναλυτικά το πώς γίνεται σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, εγώ σας λέω ένα άλλο πράγμα. Πεςτε μου πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις το ζήτημα του χρέους. Πεςτε μου πού μπορείς να τα βρεις. Στο ζήτημα του χρέους. Έστω. Γιατί άκουσα και προηγουμένως το άκουσα αυτό το πράγμα. Για τη συνδυάση του 53 στο Λονδίνο. Συγγνώμη, αυτό μπορεί να το ισχυριστεί κάποιος που δεν έχει ιδέα το τι ήταν η συνδυάση του 53 στο Λονδίνο. Η συνδυάση του 53 στο Λονδίνο ήταν συνέπεια της επιβολής της συνθήκης της Βόνης του 51 στη Δυτική Γερμανία που τη μετέτρεπε σε αποικία των Βρετανών και των Αμερικανών. Τη φτιάξανε οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί και οι Γάλλοι, αλλά και ο Ντεγκόλ δεν συμμετείχε. Ο Ντεγκόλ αποσύρθηκε γιατί είχε κόντρα τότε με τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί για ένα και μόνο λόγο να αναγνωριστεί ότι η Δυτική Γερμανία είναι συνέχεια του ναζιστικού κράτους. Κάτι που οι δημοκρατικές δυνάμεις με στην ίδια τη Γερμανία αρνιόντουσαν, θέλανε να μην είναι συνέχεια του ναζιστικού κράτους. Αλλά οι ξένοι κατακτητές, οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί, θέλανε τη Γερμανία ως συνέχεια του ναζιστικού κράτους, ώστε να επιβάλλουν ξανά τις υποχρεώσεις του 19 στη Γερμανία, που η συνθήκη της Λοζάνης του 1932 είχε απαλλάξει τη Γερμανία από αυτές τις υποχρεώσεις. Και έτσι τι κάνανε. Σηκωθήκανε και φέρανε 14 προτεκτοράτα τους. Αναγκάσαν τα προτεκτοράτα να δώσουν μείωση χρέους στη Γερμανία. Ποιο χρέος? Αυτό που είχε δημιουργήσει απέναντί τους ο ναζισμός. Και η Αγγλία με την Αμερική επέβαλε ξανά το σύνολο του χρέους που είχε χαριστεί στη Γερμανία το 32. Το χρέος δηλαδή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και των συνθηκών πολεμικής αποζημίωσης του 19. Αυτό κάνανε τότε. Φτιάξανε αποικία. Και το κάνανε με το επιτυχιασμό του 53. Όποιος έχει μελετήσει στοιχειοδός ή έχει διαβάσει για τα δεστημάτια ή που έχει διτριβεί σε αυτά τα πράγματα, είναι αδιανόητο να καλείται με η ιστορία του 53 ως διέξοδος για το χρέος. Με κανέναν τρόπο. Εκτός και αν θέλουμε να γίνουμε αποικία. Και κυρίως των Αμερικανών. Γιατί ατακούμε και αυτά το τελευταίο διάστημα. Προκειμένου να γλιτώσουμε από τη Μέρκελ, να πάμε τον Ομπάμα. Να γλιτώσουμε από το ευρώ, πάμε από το δολάριο. Προλαθούμε τελείως, δηλαδή. Έχουμε χαζέψει τελείως.
Λοιπόν, άρα λοιπόν, και τα υπόλοιπα. Διάβασα τελευταία προτάσεις για τα φορολογία. Πέστε μου εσείς, ποιος αντιμετωπίζει ή έχει πρόταση μια συγκεκριμένη για να μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα που βιώνει ο Έλληνας σήμερα. Τι γίνεται με τα ιδιωτικά χρέη, τι γίνεται με το χρέος προς την εφορία, μπορεί να μας πει κανείς. Τώρα, όχι στο 4 χρόνια μετά, τώρα πώς θα γλιτώσει ο κόσμος. Γιατί όποιος λέει ότι θα βάλω τον Κοσμάκη να πληρώνει αυτά τα κεραπιάτικα που του έχουν φορτώσει, με συγχωρείτε, εγώ δεν έχω καμία θέση μαζί. Δεν είναι μόνο θέμα ηθικής τάξης, είναι θέμα επιβίωσης μιας ολόκληρης κοινωνίας. Διάβασα με έκπληξη πρόταση που λέει ότι από 751 ευρώ μέχρι 1000 ευρώ θα καταθέτεις 10% είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. 10% στην, για μέχρι να πληρώσεις τα χαράτσια που χρωστάς από πριν. Έχει ζήσει κανένας από αυτούς με 750 ή 1000 ευρώ, οικογένεια. Να τους πούνε πώς γίνεται όταν σοφερούν το 10% σε τέτοιες συνθήκες. Να μπορείς να επιβιώσεις. Τι πράγματα είναι αυτά. Πώς θα τα βρούμε. Παρόλα αυτά όμως, με αγωνιστές από συγκεκριμένο χώρο και από τους υπόλοιπους χώρους, έχουμε βρεθεί και σε κοινούς και θα ξαναβρεθούμε και θα... Φυσικά, και εκεί είναι πιο ομαλά τα πράγματα. Είναι πιο εύκολο να συμφωνήσουμε για τι πράγμα πάμε να παλέψουμε. Τι πράγμα πάμε να ρίξουμε. Γι' αυτό το λέω. Είναι πολύ δύσκολο έως αδιανόητο. Και πολύ περισσότερο όταν πλέον δεν κάνουν το στοιχειώδες. Αυτό που φωνάζει η κοινωνία από το Φεβρουάριο ή από τις πλατείες, αν θέλετε. Συγκοφύγει. Από εκεί μέσα. Τι δουλειά έχεις εκεί μέσα. Τι κάνεις εκεί. Αυτό πάει. Γιατί αυτό θα δίνει και θάρρος στον κόσμο. Θα δίνει θάρρος. Να ρε, παίρνουν ρίσκα. Παίρνουν ρίσκα. Οπότε κι εγώ να μην ξεφοβηθώ, να βγω μπροστά, να κάνω βήμα. Να ρισκάρω κι εγώ, ρε διάλογο. Και φυσικά, όχι για να πάμε να κάνουμε 48 ώρα, παιδιά. Πάμε σε γενική πολιτική απεργία διαρκείας μέχρι να πέσουν αυτοί. Και οργανωμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε πραγματικά να τους οδηγήσει σε αδίέξοδο. Μπορούμε να το κάνουμε. Εξαιρετικά εύκολα. Ο μόνο πρόβλημα είναι οι υπάρχουσες μηχανισμοί οι οποίοι ελέγχουν συνδικάτα και τον κόσμο. Είναι απόλυτα διαλυτικοί και απόλυτα συντριμμένοι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Το έχω ξαναπεί, Γιάννη, και θα σου το ξαναπώ. Η πλατεία λειτουργούσε με τους όρους όχι στο χρέος, όχι στο ευρώ. Όλος ο κόσμος που κατέβαινε κάτω, τα 500, 600, 1 εκατομμύριο που τους έβλεπα, γιατί εγώ ήμουν εκεί καθημερινά και δυστυχώς με ανεβάζανε πάνω στην Κασόνα και μίλαγα σε 10 και 15 χιλιάδες κόσμο εκεί στις μεγάλες κινητοποιήσεις της κορυφώσης του. Όλοι τους ήταν στη λογική αυτή να γλιτώσω. Να γλιτώσω και από το χρέος, να γλιτώσω και από το ευρώ. Ζητούσαν το πώς, τη μεθοδολογία. Αυτός που τους διέλυσε είναι αυτός που τους λαιλάτισε μετά ψηφοδυρικά στις εκλογές. Αυτός τους διέλυσε. Εσύ είναι άντρα συνδικαλιστικά, αφήστε τα κάτω για αντιπολίτευση. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΟΚΟΕ, ανεξάρτητη, όπως οι άλλοι που είναι λένε, εκτός του συστήματος, θα παρατηθούν. Θα δούμε μαλάκι. Τότε θα παρούμε το πρόσωπό του. Δεν είναι παιδιά πρόταση. Απλά είναι. Εγώ αυτό δεν θέλω. Την πρόταση αυτή την έχουμε κάνει, ξανά είπα, από τον Οκτώβρη του 2012. Παραμονές της ψήφισης του Πολυνομοσχεδίου και της Νέας Δανειακής Σύμβασης κάναμε προς τις ηγεσίες των τριών κομμάτων την πρόταση αυτή. Βγείτε από το Κοινοβούλιο. Βγείτε από το Κοινοβούλιο, παραιτηθείτε, παραδώστε το Κοινοβούλιο σας αξίωμα. Αυτό όχι για να γίνουν εκλογές, αλλά για να βαθύνει τόσο πολύ την πολιτική κρίση, ώστε να κάνει αδύνατη τη διακυβέρνηση της χώρας στη βάση του Πολυνομοσχεδίου. Και αυτό όχι για να πάμε σε εκλογές. Αν θυμάστε, ο κ. Καρμένος είχε πει. Και προτείνει να πάμε για να πάμε σε εκλογές. Και μπλέκει μετά, βγαίνουν οι συνταγματολόγοι και λέει: όχι, δεν έχουν βγει, κάτι μαλακίες. Συγγνώμη για την έκφραση. Το πρόβλημα είναι: παρετήσε για να βαθύνει η κρίση. Σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορεί να κυβερνήσει ο άλλος. Και άρα να μην σου αλλάζει τα φώτα. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Αλλά δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, γιατί δεν αφορά τον κόσμο βεβαίως που παλεύει ή που πιστεύει ή που έχει μια ελπίδα. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς οι μηχανισμοί λειτουργούν στη βάση της κρατικοδίας της επιδότησης. Με επιδοτούν, μια χαρά είμαι. Είμαι βουλευτής, βεβαίως, θα με βγάλουν και στα κανάλια και στα πάνελ. Δεν μπορούν να αποκλείσουν. Κάνω και τις συμφωνιούλες μου και τους δημοσιογράφους και κάνω πολιτική. Πολιτική πεζοδρομίου κανένας από αυτούς δεν ξέρει να κάνει. Δηλαδή, τι εννοώ πεζοδρομίου. Να πάω κάτω στον κόσμο, να μιλήσω τη γλώσσα του, να προσπαθήσω να τον οργανώσω, να λειτουργήσω καταλυτικά, να φύγει από τη φοβία του. Έτσι. Δεν θέλει αυτό. Να κάνει. Έτσι. Και κυρίως δεν θέλει να κάνει. Βεβαίως δεν θέλει. Συμφωνώ απόλυτα. Απλά προσπαθώ να είμαι υπηκής.
Ξέρω πολύ χειρότερα από σένα. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι μόνο ναι. Και γι' αυτό δύσκολα θα γίνει κάτι. Όχι, γι' αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κανέναν. Το από κάτω λοιπόν έχει οργανωθεί εδώ και 10 χρόνια. Ακούστε να δείτε. Ή τουλάχιστον να πω θα ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Να οργανώσει τώρα από κάτω. Οργανώνεται όμως. Οργανώνεται παντού στην Ελλάδα. Να σας πω κάτι. Μετά από 4 χρόνια. Είναι πολύ απλό. Με το ρυθμό που επιτρέπει η κοινωνία. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί να εκβιάσει την κατάσταση από μια κοινωνία. Μπορείς όμως να λειτουργήσει καταληκτικά στην κοινωνία. Πώς, αυτό το πράγμα που κάνουμε. Τι, πηγαίνουμε από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη. Εγώ αυτή τη στιγμή, μόνο το τελευταίο τρίμηνο, έχω κάνει 45 ομιλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και θα κάνω τετραπλάσιες τόσες. Και δεν είναι μόνο οι ομιλίες, είναι η δημιουργία πυρήνων παντού. Σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπου είναι σφιχτές οργανώσεις ανθρώπων που δεν υπολογίζουν αν είναι δεξιός ή αριστερός ο άλλος, αλλά εντάσσονται στη βάση του πατριωτικού καθήκοντος. Δηλαδή ότι πρέπει να γλιτώσει αυτή η χώρα από το σφαγείο. Και δεν έχει καμία σημασία τι αν είναι από τη Νέα Δημοκρατία, αν είναι από το ΚΚΕ, αν είναι από οτιδήποτε. Βάζουμε πρώτα και κύρια το εθνικό πατριωτικό καθήκον πάνω απ' όλα. Να σωθεί τούτη εδώ η χώρα και μετά συζητάμε σε συνθήκες δημοκρατίας πώς θέλουμε να τη φτιάξουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Και αυτό το πράγμα για να κερδιθεί ο κόσμος με αυτό. Γιατί δεν το ξέρει αυτό. Έχει χάσει το νήμα. Εδώ συζητάγαμε προηγουμένως και δικαιολογημένα. Για συντακτική εθνοσυνέλευση, όταν είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, ανατολική και δυτική, που έχουμε τις περισσότερες συντακτικές εθνοσυνέλευσεις που προκάλεσε ο ίδιος ο λαός. 4 στην ιστορία μας, χώρια τις επαναστατικές. Λέω μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, από το 1830 και μετά. Έχουμε 4. Γιατί τούτος ο τόπος, τούτος ο λαός, ανεξάρτητα του ότι γεννούσε γενενέκους, προδότες, δοσύλλογους, μια ζωή στην πολιτική κεφαλή. Ο τούτος ο λαός έκανε πάντα το καθήκον. Χωρίς κεφαλή, χωρίς ηγεσία πολλές φορές. Αλλά πάντα έκανε το καθήκον. Αναζητούσε τη δημοκρατία και προσπαθούσε να την επιβάλλει σε αυτόν τον τόπο. Πάντα γι' αυτό γεννούσαμε εύκολα συντακτικές εθνοσυνελεύσεις. Εύκολα. Μεγάλα λαϊκά κινήματα επέμπαιναν συντακτικές εθνοσυνελεύσεις. Το γεγονός βεβαίως ότι δεν είχε επαρκή πολιτική ηγεσία, δηλαδή ανθρώπους δηλαδή, που πραγματικά μπορούσαν να τον οδηγήσουν μπροστά, με την έννοια όχι του φυτευτού, με την έννοια των ανθρώπων, εδώ όλοι μαζί, αναθέτουμε στον Μιχάλη να μας κάνει μια δουλειά. Με αυτή την έννοια της έλεγε. Λοιπόν, και ακούστε να δείτε, τότε ήταν πολύ χειρότερα, γιατί τότε υπήρχε αναλφαβητισμός. Ο Ρήγας, επειδή το είχε πιάσει το νόημα, δεν έφτιαχνε πια τριβές περί συνταγμάτων και όλα αυτά τα πράγματα. Έφτιαχνε προκηρύξεις και τραγουδάκια για τον λαό, που μπορούσε να τοποθετήσει εύκολα ο χωρικός. Γιατί ξέρει ότι η βασική δύναμη ήταν ο χωρικός. Να το αποστηθήσει, ήταν αγράμματος ο χωρικός. Και να το τραγουδήσει, το θούριο έφτιαξε. Για να το τραγουδάει ο καταπιεσμένος, ο Ραγιάς, ο Έλληνας. Γιατί ήταν αγράμματος, ήταν πολύ χειρότερα από ό,τι είναι σήμερα. Απλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, τι σημαίνει για μας αυτός ο τόπος. Και τι χρειάζεται για να τον υπερασπιστούμε. Και εγώ να σας το πω διαφορετικά. Αν χρειαστεί και με τα όπλα, ρε διάολε, θα τον υπερασπιστούμε. Και το δεύτερο είναι ότι συλλογικά και όλοι μαζί. Συλλογικά και όλοι μαζί. Το όπλο όμως, προσέξτε να δείτε, είναι μεγάλη απόφαση και ποτέ ο λαός δεν επέλεξε μόνο. Πού θα ρίχνουν, γιατί άμα είναι ένα κουμπάδι, γιατί μιλάμε για όπλο, είμαστε αγράμματοι, δεν είμαστε καταδοτισμένοι, ούτε ενημερωμένοι σωστά, έτσι. Θα είναι κάποια χρώματα και μήπως θα ρίχνουν οι μπλε στους πράσινους. Γι' αυτό πάμε να αποφύγουμε. Πώς θα το αποφύγουμε όμως αυτό το θέμα. Όταν εδώ πέρα είμαστε παρεμβαίνει 100 άτομα, συγγνώμη και για τον τόπο, έτσι. Είμαστε ούτε 100 άτομα, έτσι. Και με το που μπήκα εγώ μέσα, ουσιαστικά μπήκα σε μια προεκλογική συζήτηση. Πριν έρθετε, έτσι. Ουσιαστικά μονάχα τα σημαίακια λείπουν. Έτσι. Για ποια ομάδα μιλάμε. Εδώ πέρα έχουμε τρικολόρε, τετρακολόρε. Θα το ουράνιο τόξο θα γίνεται. Ακούστε με να σας πω. Πρώτα καταρχήν δεν με αφορά. Δηλαδή, ναι, απλά μας αφορά γιατί μιλάμε για ομάδα. Έχετε δίκιο. Εγώ πώς θα... γι' αυτό λέω. Εγώ ουσιαστικά είμαι τυφλόμυγα, έτσι. Με το μαντήρι και περιμένω εσάς, κάποιον που οποιοδήποτε είναι αυτός που ξέρει, έτσι, για να μου πει πάμε για το καλό όλων. Ποιο είναι το καλό όλων. Ρίξουμε την κυβέρνηση, έτσι, με ποια παιδεία και με ποια υποδομή θα προχωρήσει το σωστό και όχι θα βολευτείς, με συγχωρείς, εσύ, εγώ, Θρήμα Αργυρό και 10 άτομα για να γίνει μία πάλι από την αρχή. Η ιστορία επαναλαμβάνεται ή όχι.
γιατί ακριβώς πώς μπορεί να το εξασφαλίσει αυτό το πράγμα. Με τον τρόπο λειτουργίας όπως περιγράφαμε προηγουμένως. Ναι, δηλαδή με τη λειτουργία από τα κάτω. Ναι. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να το εξασφαλίσει. Έχει ξεκαθαριστεί αυτό. Αυτό είναι δοκιμασμένο Βεβαίως. Ή είναι καινούργια φόρμουλα που θα, όχι, θα δοκιμάσουν να πάρουν κάποιες άλλες πλάτες. Συγγνώμη, δεν είναι καθόλου καινούργια φόρμουλα. Δεν ξέρω. Το έχουμε διδάξει εμείς στην ιστορία μας. Το έχουμε διδάξει εμείς. Αν είναι δοκιμασμένο, ναι, πάμε. Στείλουμε τα χρώματα, έτσι. Προσέξτε. Προσέξτε, στην ελληνική ιστορία έχει μείνει των Ελλήνων οι κοινότητες. Δηλαδή, οι λαϊκές συνελεύσεις από τα κάτω. Αυτή ήταν η κοινότητα, την οποία το πρώτο πράγμα που κάνανε είπαμε, στη Βαβαροκρατία είναι να την εξαφανίσουν. Γιατί εκεί κρυβόταν η ελπίδα για τη δημοκρατία και ο πόθος του λαού για τη δημοκρατία. Στη δυνατότητα δηλαδή η κάθε κοινότητα, δηλαδή τι, ένα σύνολο, ένα υποσύνολο του λαού, είτε αυτό είναι η γειτονιά, είτε πόλη, είτε χωριό, να μπορεί να αυτοδιοικείται και να αυτοδιαχειρίζεται, να αποφασίζει ο ίδιος δηλαδή για τα ζητήματα που με αφορούν. Και όταν είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο και έχει την ίδια δύναμη και εξουσία εσύ όπως και εγώ, δεν έχει καμία σημασία το τι εγώ πόσο διαφθαρμένος είμαι. Γιατί εύκολα με εντοπίζεις και εύκολα μπορείς να με ανακαλέσεις. Δηλαδή, εάν έχουμε μια λαϊκή συνέλευση όπου του χρεώνουμε μια δουλειά του Μίτσου και δεν την κάνει ή φαίνεται λίγος για να μην πω ότι είναι διαφθαρμένος, να έχεις το δικαίωμα να τον ανακαλέσεις. Τι σημαίνει, τον βλέπω, δεν περιμένω τις επόμενη τετραετία να τον δω, να τον κρίνω. Όχι, θα τον κρίνω εκείνη τη στιγμή και θα τον ανακαλέσω για να στείλω κάποιον άλλο στη θέση. Για κάτι. Η δύναμη είναι στα χέρια μας. Εμείς την έχουμε. Εμείς την έχουμε. Βεβαίως η επιστήμη συνδράμει. Με την έννοια πια, όταν αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα, στη δουλειά σου, εσύ. Έτσι, όταν αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα, με την εμπειρία που έχεις, λίγο πολύ μπορείς να προσανατολιστείς. Η επιστήμη έρχεται επικοδομητικά. Δηλαδή, πώς σου λέει ότι αυτό που ψυχανεμίστηκες ή που το αντιλαμβάνεσαι από την εμπειρία σου. Πώς τεκμηριώνεται και πώς μπορεί να γίνει με τα λιγότερα δυνατά ρίσκα. Αυτό είναι ακριβώς. Εάν όμως χωρίσουμε το δικαίωμα αυτό στον οποιονδήποτε με την καλύτερη δυνατή πρόθεση, δεν λέω ότι κακή πρόθεση, με την καλύτερη, θα γεννήσει τέρατα αργά ή γρήγορα αυτή η ιστορία. Όπως το ξέρω αυτή η ιστορία. Ανέφερε πάρα πολύ τον τόπο, τη χώρα μας, την πατρίδα μας. Το θέμα είναι να ορίσουμε τι είναι η πατρίδα. Γιατί κάτι μάθανα στο σχολείο, αλλά δεν νομίζω ότι τα μάθανε πολύ σωστά. Και καταρχήν, γιατί κάποιοι, σε κάποιους ανοίγει περισσότερη πατρίδα και σε κάποιους λιγότερη. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε καταρχήν για να αγωνιστούμε για την πατρίδα. Γιατί ξαναγωνιστήκαμε για την πατρίδα, όχι εγώ, δεν είμαι γιατί. Αλλά τελικά έγινε η πατρίδα των δοσύλλων. Από εκεί που ήταν η πατρίδα του λαού, έγινε η πατρίδα των δοσύλλων. Άρα λοιπόν, για ποια πατρίδα θα αγωνιστεί. Και δεύτερον, ποιος θα αγωνιστεί. Εδώ, εμείς πουλήσαμε την πατρίδα, ο καθένας θεματιασμένοι, κομματάκι-κομματάκι, οικόπεδο, στους ξένους. Αλλά ήταν σε καλή τιμή. Και δεν διαμαρτυρήθηκε κανένα. Τώρα, μήπως επειδή δεν είναι σε καλή τιμή, γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε. Αυτό είναι ένα θέμα. Και μόνο γι' αυτό ξεσηκωθήκαμε. Και όταν η τιμή πάλι θα είναι καλή, θα πούμε, ας πάει για το παλιάπεδο. Είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά καθόμαστε και λέμε αυτά που λες, τα πρώην που γίνανε. Ας δούμε τι θα γίνει μπροστά. Πουλήσανε οι άλλοι. Στιγμή... Πουλήσανε οι άλλοι. Εσύ δεν πουλήσες ούτε εγώ. Εγώ δεν πουλήσα. Εγώ δεν πουλήσα γιατί δεν είχα, μάκι μου. Όλα μακητές μπροστά. Εγώ δεν είχα, εγώ δεν πουλήσα γιατί δεν είχα. Οι άλλοι όμως πουλήσανε. Δεν θα τους αφήσουμε να πουλήσουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν από πριν. Μάκι μου. Από τα πριν. Στην πορεία. Α, στην πορεία. Το σύνδερο της υπάς και θέλω να πω και μια ερώτηση στον Δημήτρη. Υπάρχει Δημήτρη το μνημονιακό μπλοκ και το αντιμνημονιακό. Οι μνημονιακοί λοιπόν λένε φέρτε μας την πρότασή σας, εμείς έχουμε την πρόταση. Αυτό έχουμε. Και λένε στους αντιμνημονιακούς φέρτε την πρότασή σας εσείς, θα την κοβιδιάσουμε αδερφέ, μπορεί να έρθει κάτι καλύτερο. Θέλω να απαντήσει, υπάρχει άλλη πρόταση για την αντιμνημονιακή. Είναι και το κεφάλαιο το ντόπιο που θέλει να πάμε στο δολάριο ή στην δραχμή για να καταστραφούμε. Γιατί αντιμνημονιακοί είναι και αυτοί που θέλουν συγκεκριμένα να πάνε στο δολάριο και από δηλώσει διάφορου που μου ακούσε, λέει αδερφέ, εκτό από το ευρώ υπάρχει και το δολάριο, υπάρχει άλλο λόγο. Έχει υποθεί και αυτό. Άρα λοιπόν, σε τι λογική πρέπει να πάσουμε τον κόσμο, εάν δεν του δείξουμε και το τι κοινωνία θέλουμε. Γιατί το μόνο που ακούμε είναι το αντιμνημονιακό. Το τι κοινωνία θέλουμε δεν ακούμε. Έλα, Γιάννη.
Γιάννη, την ερώτηση. Δεν είναι ερώτηση, αλλά χάνεται το παιχνίδι και ο Δημήτρης δεν είναι δυνατόν να απαντήσει σε κάτι το οποίο εμείς ζούμε εδώ. Με τους δύο κυρίους που βρίσκονται εκεί, με κάποιους άλλους παραδείγματα και έχουμε πλακωθεί 300.000 φορές. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μιλάμε μαζί τους, γιατί δεν γουστάρω τη φάση αυτή τη φωνή. Αλλά έχω βρεθεί 300.000 φορές στην ίδια μεριά. Οι Απόντες είναι εύκολο να λένε, και δεν είναι κακό που είναι κάποιοι Απόντες, οι περισσότεροι Απόντες και καλά κάνουν. Δεν πιστεύουν στον εαυτό τους καταρχήν, δεν πιστεύουν στον άλλον, δεν πιστεύουν σε μένα και, και πολύ πιθανά στον διπλανό τους, γιατί έχει νιώσει ότι ο διπλανός πούλησε σε καλή τιμή την πατρίδα. Ή είναι βολεμένος κατά πλειοψηφία. Μα ούτε τα στατιστικά στοιχεία δεν λένε ότι είμαστε βολεμένοι. Παρόλο που εμείς νιώθουμε ότι είναι έτσι, είμαστε στον δρόμο. Τη Δευτέρα στις 12 η ώρα διεκδικούμε να παραμείνει το ΚΕΙ στην Κεφαλονιά. Πόσοι θα πάμε, ανεξαρτήτως κομμάτων. Το κουκό έχει ξεκαθαρίσει και η Χρυσή Αυγή έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα είναι εκεί. Τέλος. Επομένως δεν έχω καμία δουλειά να μιλάω από αυτούς τους δύο κυρίους ως κόμματα, όχι ως ανθρώπους. Το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή τη Δευτέρα στις 12 η ώρα δεν θα είναι. Θα δώσω δίκιο στον Δήμαρχο που λέει, επειδή είναι κρίσιμο το θέμα να το αναβάλουμε το συλλαλητήριο. Έχει μια δικαιολογία. Αυτοί οι άλλοι δεν έχουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο συγκεκριμένοι κάνουν μόχο. Το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση. Και καλή το λαό σε συγκέντρωση και αν δεν γίνει το αυτό που θέλουμε εμείς, θα παραιτηθούν. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, ναι. Ποιος είναι αυτή τη στιγμή, τι. Ανέκδοτο. Μαζί θα είμαστε τη Δευτέρα. Ο λαός ενωμένος μπορεί. Και αν οι πούσιδες δεν θέλουν να κάνουν το χατήρι και μας πάρουν το ΤΕΙ, θα πούμε, να πούμε. Θέλουμε πανεπιστήμιο. Και όχι απλά θέλουμε πανεπιστήμιο, θα φτιάξουμε πανεπιστήμιο. Το πιο σημαντικό είναι ότι αν θέλουμε πανεπιστήμιο, να φτιάξουμε πανεπιστήμιο και ας μην το αναγνωρίσει ποτέ αυτό το κράτος. Δεν είναι κράτος αυτό. Πατρίδα λοιπόν η απάντηση γιατί έχουν απορία και το ξανά πάει του Κασάκη, αλλά δεν το κατάλαβε ότι είναι λάθος η ορολογία του. Εντάσσεται στις νεοτεριστικές λογικές. Πατρίδα είναι ο λαός. Γένος είναι ο λαός, έθνος είναι ο λαός. Για το Ρίγα Φεραίο έθνος ήταν και οι Βούλγαροι, και οι Σέρβοι, και οι Τούρκοι, και οι Αλβανοί. Το έγραφε καθαρά και έγραφε πάνω ελληνική διοίκηση. Κάνω λάθος ή δεν κάνω. Έλληνας ήταν ο οποιοσδήποτε ζούσε στο βασίλειο της δημοκρατίας που οραματιζότανε ο Ρίγας Φεραίος. Έχουμε χάσει την ιστορία μας. Μπορούμε βεβαίως ενωμένοι. Πριν δύο χρόνια είμαστε όλοι εκεί και έχουμε ψηφίσματα. Και μην μου χρησιμοποιείς ότι το πρόβλημα της πλατείας στο Σύνταγμα ήταν το ευρώ. Το πρόβλημα το δικό μας είναι γραμμένο στη διακήρυξη που σκοτώνει και λέει άλλο πράγμα. Εντάξει. Κεφαλονιά είναι γνωστό. Ναι, είμαστε κουρί. Λοιπόν, η διαπάντηση για αυτό το λέω. Ναι, αλλά αν θυμάσαι ο Πέτερ Κορομίδης από τους τελεστές της ΑΠΟ, δημοσιοσχετής της, είχε πει ότι με τους κουρούς θα προχωρήσουμε. Έχουμε την πατέντα. Θέλουμε τη Δευτέρα Πανεπιστήμιο. Το καλύτερο του κόσμου. Το MIT να έρθει τα ρεματικά στην ΑΕΚ. Εάν το θέλουμε, μην έρθει κανένα σκέρατά να πει ότι δεν το θέλουμε. Όταν θέλουμε έγραφε εκείνη η ρημάδα διακήρυξη, ναι, μπορούμε. Μην ξανακούσω λοιπόν εδώ μέσα ότι δεν μπορούμε. Μετά θα πάρουμε το Δήμο. Όσοι ήταν στην πλατεία στην ιστορία μας. Έχουμε πολλά πράγματα να τρεβόμαστε. Και έχουμε πολλά πράγματα για να ευθυνόμαστε. Για το ότι αφήσαμε τα πράγματα να έρθουν έτσι και όλα αυτά. Να έχουν λίγο απλό σκορπί. Και δικαιολογημένα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αυτό.
θέμα είναι τώρα τι κάνουμε. Αν κάτσουμε και λέμε το ποιο θέλει και το ποιο δεν θέλει ανάμεσά μα, χάνουμε το στόχο. Πρώτον, ο εχθρό ποιο είναι. Ο εχθρό δεν είναι ο διπλανό μα που θεωρούμε ότι είναι βολεμένο ή όποιο είναι βολεμένο. Ο εχθρό είναι ο καταπληκτή με τη σύγχρονη προβία, με τον τρόπο που έχει έρθει και που έχει καταλάβει και που εκποιεί τη χώρα. Έτσι, δεν είναι μόνο. Όλο αυτό το συνοθήμα το πολιτικό. Λοιπόν, το δεύτερο είναι το πώς απαντάω. Και απαντάω μόνο με εθνική λαϊκή ενότητα. Με τον ίδιο τρόπο που απάντησε ο ελληνικός λαός στην πρώτη κατοχή. Όταν ο Βενιζελικός, ο Βασιλόφρονας και ο Κομμουνιστής ενώθηκαν κάτω από το ίδιο πρόταγμα. Και πολέμησαν με την ίδια αφοσίωση ακριβώς βάζοντας πάνω απ' όλα το πατριωτικό καρπό. Με αυτή τη λογική μπορεί να πολεμήσει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και για να γίνει αυτό χρειάζεσαι αντίστοιχη οργάνωση. Μια οργάνωση δηλαδή που ανεξαρτήτως από πού προέρχεσαι ή ποια είναι η ιδεολογία σου. Δεν ζητάει κανένας να παραιτηθεί ο άλλος από την ιδεολογία. Ούτε να πιστεί από τη δική μου ιδεολογία. Ούτε με ενδιαφέρει να πείσω κανένας, διότι δεν είμαι ούτε ιεροκήρυκας, ούτε ιεραπόστολος για να θέλω να πείσω οποιοδήποτε. Δεν κάνω προσυλλητισμό. Εμένα με ενδιαφέρει και έχω ξεκινήσει στον τρόπο που με αφορά προσωπικά να δώσω μια μάχη για τη χώρα μου. Γιατί έχω 4 παιδιά από πίσω και δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσω σε αυτή την κατάσταση που δημιουργείται αυτή η χώρα μου. Ή να σκέφτομαι, κάνοντας στα τελευταία χρόνια της ζωής μου ισοζύγιο, ταμείο δηλαδή, και να σκέφτομαι πού στο διάλογο ήμουνα όταν κρινόντουσαν τα πράγματα. Και τελικά κατέληξαν να η καυτή πατάτα να είναι στα παιδιά μου. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση για μένα να τα αφήσω έτσι. Αυτά τα πολύ απλά πράγματα. Και αυτό απαιτεί οργάνωση. Εμείς δώσαμε μία απάντηση. Ενωθήκαμε στη βάση των βασικών προταγμάτων που σας είπαμε. Διαγραφή του χρέους, έξοδο του ευρώ, δημοκρατία. Και ενωθήκαμε άνθρωποι που είχαμε τελείως διαφορετικά μοντέλα ερμηνείας. Της κοινωνίας, τα οραματικά, τον τρόπο που το καταλαβαίνουμε. Αλλά είμαστε και αναγνωρίζουμε στον άλλον εξίσου πατριώτες για να διεκδικήσουμε, να τα παλέψουμε μέχρι τελευταίας δανείδας. Ανεξαρτήτως εάν κάποιος αυτοπροσδιορίζεται ότι μπορεί να τα πειλάει και δεξιά, το λέω, δεν το λέω υποτιμητικά, ξέρω γιατί οι συναγωνιστές μου προέρχονται από αυτό το χώρο και το λένε. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα του πω ή είναι σαν και εμένα προέρχονται του κομμουνιστικού. Αυτό που προέρχει τώρα και εκεί αποδεικνύεται η χρησιμότητα της κάθε ιδεολογίας ή των οποιοδήποτε ιδεολογικών ή άλλων πολιτικών προταγμάτων, εκεί δοκιμάζεται στη χρησιμότητά του στο λαό. Αν δεν είναι χρήσιμο για το λαό, να τα ξεβράσουμε μια ώρα αρχίτερα, να τα τελειώσουμε μαζί, να τα θάψουμε όπου περνάει, γιατί το χειρότερο στην κοινωνία. Κοιτάξτε, στη φύση, συνήθως η φύση λειτουργεί αυτόματα. Ό,τι είναι σάπιο, διεφθαρμένο, τέλος πάντων το ξεβράζει, η ίδια λογική της ξεμπερδεύει εύκολα και γρήγορα. Στην κοινωνία δεν σημαίνει αυτό. Το κοινωνικό φαινόμενο, η ιδεολογία, το μόρφωμα, το ιστορικό μόρφωμα που το ξεβράζει η ιστορία και η κοινωνία, δεν έχει πάντα συνείδηση ότι ξεβράζεται. Και έτσι λειτουργεί και στοιχιώνει την κοινωνία και την συμπαρασύρει στο βάλτο. Πρέπει να τελειώνουμε αυτά. Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την ιστορία και να μπορέσουμε να δώσουμε με επιτυχία τη μάχη. Αυτό το πράγμα είναι. Και για μένα, θα πω έτσι πολύ απλά, γιατί μπορούμε να πω μέσα σε πολύ θεωρητική συζήτηση, ότι είναι πατρίδα και τα λοιπά, τι είναι έθνος και αυτά. Και εγώ είμαι υπέρ της λογικής του Ρήγα. Ο Ρήγας έλεγε ο λαός είναι ένας, ανεξαρτήτως αν είναι Βούλγαρος, Τούρκος ή Σέρβος ή οτιδήποτε, και μάλιστα είναι αυτοκράτορ λαός, έτσι το λέγε, μεταφράζοντας το sovereign από τα γαλλικά και από τα αγγλικά, σαν αυτοκράτορ λαό. Είναι ένας αυτοκράτορ λαός. Γι' αυτό ήταν μία η δημοκρατία, ενιαία και αδιέρωτη, με έναν λαό. Λοιπόν, αυτή όμως ήταν η δημοκρατική μας παράδοση που την έχουμε χάσει, στην ουσία είναι πόλης. Πατρίδα για μένα και μάλλον ανήκει σε εκείνους που τη δουλεύουν, που στάζει ο ιδρώτας τους, που πονάνε για αυτήν. Και όποτε χρειαστεί, χύνουν το αίμα τους για αυτήν. Σε αυτούς ανήκει αυτή η πατρίδα. Και αυτοί είναι υποχρεωμένοι να την υπερασπίσουν.
όπως την υπεράσπισαν όταν κρίθηκε. Δεν την υπεράσπισαν οι μεγαλοσχήμονες ολιγάρχες αυτού του τόπου. Το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν εξαγυρώσει και σηκώνονται να φύγουν. Θυμηθείτε στις αρχές του πολέμου, όταν έπεφτε το μέτωπο, τι κάνανε. Το πρώτο που σε ενδιαφέρει είναι να μαζέψουν το χρυσό από τα άλλα ζευγάρια και να το κομπανίσουν. Το δάχτυλο δεν αυτό. Και έμεινε πίσω ο κόσμο και να φωνάζει ο πόλεμο συνεχίζεται. Αλλά και τότε λίγοι το λέγανε. Δυστυχώς στην ιστορία έχουμε μάθει να ωρεοποιούμε τις καταστάσεις με βάση το αποτέλεσμα τους. Θυμόμαστε δηλαδή τι γινόταν το 43-44, δεν θυμόμαστε το 41-42. Όταν παρά μόνο όσοι ασχολούνται και βλέπουν τις λεπτομέρειες, την απογοήτευση του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, που βλέπει το λαό του να μην ανταποκρίνεται στα εθνικά του καλέσματα. Ανάμεσα αυτά είναι ένα ποίημα εκπληκτικό που είχε γράψει τον Αύγουστο του 1941 ένας φοβερός ηθοποιός, φαντάζομαι τον ακούγεται, το ξέρετε, ο Βεάκης, μέλος της αντίστασης της εποχής, αντιστασιακός όρος. Και λέει, δεν μπορώ να τα απαγγείλω βεβαίως, γιατί ποιος είμαι εγώ που τα απαγγείλω, ποίημα του Βεάκη, αλλά σας πω το εξής, το νόημα. Λέει, είναι τόσο άχρηστος ο κόσμος, τόσο διεφθαρμένη η κοινωνία, που όταν τη λες να παλέψει, ο ένας κοιτάει να σκοτώσει τον άλλον ή να διαβάλει τον άλλον. Εγώ όμως θα τη δώσω τη μάχη. Θα ανέβω στα βουνά. Και με τα αερικά και τις νεράιδες θα ξανακατεύω να δώσω τη μάχη. Αυτό το πράγμα της πρώτης φάσης ενός λαού με σκυρτήματα προσπαθούσε να ανακαλύψει ποιο είναι το κατοικό του. Και πώς έπρεπε να το κερδίσει. Και πάντα ήταν κάποιοι που κάναν το πρώτο βήμα. Οι πιο ατρόμητοι θέλετε. Αυτοί που έχουν συνειδητοποιήσει πιο καλά την ιστορία. Δεν ξέρω, πείτε το όπως θέλετε. Αλλά να θυμάστε ότι αυτοί οι πρώτοι που καθιέρωσαν και την εθνική εορτή του 28 Οκτωβρίου στην Ελλάδα. Και βεβαίως και αυτό το ξεχνάμε, διότι έχει παραποιηθεί μετά από όλα αυτά. Ποιοι ήταν οι μαχητές του Αλβανικού. Όπου στην πρώτη επέτειο της 28 Οκτωβρίου, μαζί με τους γιατρούς και τις νοσοκόμες τους, γιατί ήταν από αυτούς οι τραυματίες οι ανάπηροι, βγαίνανε στα μνημεία της πρωτεύουσας και σε άλλες πόλεις και κρατάγανε στεφάνια. Οι μισοί από αυτούς δεν γύρισαν πίσω. Τους σκοτώσανε οι δυνάμεις κατά κατοχής. Αλλά με το αίμα τους γράψανε τις παρακαταθήκες της αντίστασης. Λίγοι, μια χούφτα. Ανάπηροι του Αλβανικού πολέμου. Δεν κοιτάγανε, το αίμα τους ήταν κόκκινο, εξίσου κόκκινο. Δεν ήταν μπλε, πράσινο. Η γαλάζιο, η κομφετή. Και στη βάση αυτή στήθηκε η εποπτεία της αντίστασης. Εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από τη δική μας επιμονή. Το πόσο κουζουλί που λένε οι κριτικοί. Είμαστε. Οι κουρλί που λέτε εσείς. Αλλά δεν πρέπει να μείνει στο νησί. Πρέπει να αγκαλιάσει όλη την Ελλάδα. Αυτό. Και πρέπει να δημιουργήσει αυτό το υπόβαθρο που χρειάζεται. Την οργάνωση για να διευθετήσει τις υποθέσεις όχι μόνο σήμερα, αλλά και πολύ περισσότερο αύριο. Σε αυτό που λες θα πρέπει να στηριχθούμε και το πρωτοπρόνιο και το τέτοιο και τσεκούς. Αλλά τότε στο Μοριά, 80% του ελληνικού λαού δεν θέλανε να κάνουν πόλεμο να λιωτώ το κόσμο. Η παρέλαση κοντά είναι, Βασίλη. Δεν ξέρω το όνομά σου, μετά ο Αντώνης, ένα τελευταίο κύκλο και ο Παραγάγελος, παιδιά, θα έχουμε κουραστεί λίγο να το... Λοιπόν. Κάτσε τα ανασύνδεσαι. Ναι, ναι. Τα κεφαλαμικά, ναι. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Ναι. Στο κομμάτι της κριτικής σας, ως προς την κυβέρνηση, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά, νομίζω είστε... Λίγο δυνατά θες. Ναι, λέω στο κομμάτι της κριτικής σας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στην κυβέρνηση, την κομματική και την προηγούμενη. Είστε πολύ καθαρός και μάλιστα είστε από τους πρώτους που μιλήσατε για αυτά τα πράγματα. Όχι ο μόνος, αλλά τους πρώτους. Σε αυτό που βρίσκω εγώ κάποιες αντιφάσεις είναι στο κομμάτι της σχέσης με τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή αυτό που προτείνατε, αν κατάλαβα καλά, μπορεί να μην κατάλαβα εγώ καλά, είναι στην ουσία ένα λαϊκό πραξικόπημα, μια επανάσταση. Εσείς ονομάζετε συντακτική εθνοσυνέλευση, αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πως υλοποιείται αυτό το πράγμα. Και μάλιστα δεδομένου ότι έχετε αναφέρει ήδη 2-3 φορές στο παρελθόν ότι έχετε κάνει κάποιο τέτοιο είδους προτάσεις στα κόμματα, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα της αριστεράς, και δεν το έχουμε συζητήσει σοβαρά. Δηλαδή δεν υπάρχει ανταπόκριση από αυτό. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Υπάρχουν δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι τα κόμματα αυτά ξεκινάνε από την βάση. Θεωρητικά πάντα.
Ζούμε σε μια επίφαση δημοκρατίας, αλλά ξεκινάνε από τη βάση. Αυτό προτείνετε εσείς πως ακριβώς διαφέρει. Ένα δεύτερο κομμάτι, το θέλουμε, το δεν το θέλουμε, αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ποσοστό τους ψηφίζει. Εντάξει. Αυτό που εσείς προτείνετε, μήπως, αν σε περίπτωση δεν το δεχτούν αυτά τα κόμματα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τι ακριβώς θα κάνετε. Ή τι ακριβώς προτείνετε, μάλλον, ότι δεν είναι το θέμα θα κάνετε εσείς, είναι το θέμα τι προτείνετε στον κόσμο να γίνει. Το ένα είναι αυτό και αν μου επιτρέπετε ένα δεύτερο ερώτημα. Όπως συζητάμε εμείς εδώ, εν πάση περιπτώσει, πάντως μια παρατήρηση να κάνω πάνω στη συζήτηση, ο τρόπος που προβάλλεται ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία, δηλαδή από κάτω προς τα πάνω, δεν είναι πολύ ταιριαστός με την ίδια τη συζήτηση, η οποία είναι από πάνω προς τα κάτω. Αλλά δεν πειράζει, θα είναι μια μικρή παρατήρηση. Ας υποθέσουμε ότι τα καλώπεδα της άλλης πλατείας, που είναι λίγο πιο πέρα από εδώ, μιλάμε για την άκρα δεξιά, όπως και αν αυτή ορίζεται, που είναι το ίδιο. Δηλαδή, που είναι ότι δεν μας ικανοποιεί το κοινοβουλευτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, δηλώνουν θνοσωτήρες και πατριώτες και όλα αυτά, κάνουν το ίδιο. Τι είναι αυτό που θα μας αποτρέψει από το να οδηγηθούμε στο χάος και στο... να αρχίσουμε να πετροβολούμε ένα στον άλλο στην καλύτερη των περιπτώσεων. Σύμφωνα με αυτά που εσείς συζητάτε. Αντώνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Αντώνη, ήθελες να ρωτήσεις, να μιλήσεις. Ναι, ήθελα να πω το εξής, ότι κουτσά στραβά η κρίση, έκαμε και ένα καλό. Κάπου αρχίζει και μας ενώνει, αυτό που λέγατε προηγουμένως. Και όμως ο λαός, όλοι μας είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι. Γενικά με τη συμπεριφορά των κυβερνώντων. Και όταν λέω κυβερνώντο, εννοώ από την κυβέρνηση μέχρι και την αξιωματική αντιπολίτευση, ό,τι κόμματα αντιπροσωπεύουν. Θα συμφωνήσω με το συναγωνιστή, να το πω έτσι εδώ προηγουμένως. Τα ζητάτε από εμάς. Εμείς προσπαθούμε να τα κάνουμε. Αλλά δεν έχουμε ηγεσία. Δεν σας βλέπουν να ενώνεστε εσείς. Γιατί αν ενωθείτε εσείς, να σας σίγουρος εμείς θα ακολουθήσουμε. Βλέπουμε, δηλαδή έχουμε παραβώσει με τις τηλεοράσεις, έχουμε παραβώσει με τα ράδια. Έχουμε τσακωμούς, συμφωνάνε σε ορισμένα σημεία και εκεί γίνονται τι να πούν. Δηλαδή πρέπει να την κλείσεις. Γιατί σε περνάνε όχι για πρόβατο, όχι για αμνό, επισφαγή. Και να το πω και τώρα έτσι για να γελάσουμε και κάτι. Ρώτησε το Βόδι τι θα κάνει το Πάσχα το πρόβατο, του λέει έχω γύρισμα. Σουμπλά δηλαδή. Λοιπόν, εκεί μας πάνε. Δεν μπορώ εγώ τώρα. Όλα καλά όσα λέω. Στην πράξη όμως. Πώς θα αντιμετωπίσω εγώ αύριο τη διαταγή πύρωμης. Ποιος θα με βοηθήσει. Πώς θα αντιμετωπίσω εγώ το αυτό. Δεν έχουν γίνει ακόμα πυρήνες. Αυτοί οργιάζουν. Τράπεζες τα στέλνουν. Μέρα νύχτα. Μας απειλούν, κάνουν, λένε. Και ο κόσμος είναι φοβισμένος. Θα μας τα πάρουν τελικά. Και τι θα γίνει. Τι θα κάνουμε. Ποιος θα μας οργανώσει με λίγα λόγια να απαντήσουμε σε κάποιο άνθρωπο σε αυτό που υπόσχεστε, που λέτε. Εκεί είναι το δίλημα το μεγάλο σε εμάς. Εκεί είναι φοβισμένος ο κόσμος. Εκεί είναι γιατί δεν έρχεται. Γιατί νομίζω ότι δεν θα κάνει τίποτα. Είναι απογοητευμένος τελείως. Και αυτό προέκυψε από τα πρώτα συλλαλητήρια με το αυτό που έγινε τότε. Είδαν ότι με 1 εκατομμύριο κόσμο τίποτα. Με 500 που πήγαν δεύτερη ώρα τίποτα. Μετά πήγαν 100. Δεν γίνεται τίποτα σου λέει. Τι να πάω σκοτωθώ και έλεγα. Και έκατσε στο καμπούκι του. Και εκ του καναπέω σήμερα κάνει αντιπολίτευση. Παροτρύνω και εγώ τις φίλες μου, λέω με πυροβολείτε. Λέω γιατί σε πυροβολούμε, γιατί πληρώνετε τους λέω. Εγώ δεν πληρώνω. Είμαστε το 30% σήμερα, έχουμε γίνει 40%. Αλλά και εσείς τη μοίρα τη δικιά μου, του χρόνου δεν θα μπορείς. Και έρχονται και το παραδέχονται τώρα που το λέω. Είναι όμως εξακολουθούσαν και πληρώνουν όσο μπορούν. Δεν πείθονται δηλαδή με τίποτα. Δεν μας μένει παρά η Πελοπόννησος να γίνει Αλκατράς. Το καλό για μας είναι ότι δεν έχουν πετρέλαιο για τα παπούρια να κάνουν περιπολίες και θα το ξανασκάσουμε. Και θα φύγουμε, σίγουροι να είμαστε. Δεν θα κλειστούμε μέσα. Αλλά πώς, με ποιο, με ποια ηγεσία. Πού είναι οι ηγέτες. Χωρίς ηγέτες νομίζω δεν θα γίνει τίποτα. Τους βγάλουμε εμείς από κάτω. Πού θα τους βγάλουμε. Τον γαλλικό στόλο να κάνεις. Το ξέρω και το καταλαβαίνω. Τι έχουνε με τέτοιο. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον κύριο Καζάκη πολύ για όσα σήμερα μας βοήθησε να ξεκαθαρίσουμε αυτό το θόρυβο που μας κάνουν. Δεν φτάνει που πεινάμε, δεν φτάνει που δυστυχούμε. Θέλουν και να μας θολώσουν να χάσουμε τη λογική μας. Δηλαδή, γιατί
έτσι όπως μας ενημερώνουν και οι συμπολίτευση και η αντιπολίτευση, είναι πάνω να μας διαλύσουν και το ωραίο μυαλό που έχει και ο Έλληνα. Αλλά ευχαριστούμε για όσα μας ενημερώνετε μέσω του Ιντερνετ και όλων των μέσων του Ιντερνετ. Από ό,τι καταλάβαμε στο πρακτέο είναι να δημιουργηθούν κάποιοι πυρήνες. Παράλληλα όμως πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος γιατί για να ξεκολλήσει από το δεσμό του κόμματος που έχει γίνει πτήση και πάρει τόσα χρόνια και περιμένει μια άλλη ελπίδα μετά τις εκλογές για να διαψευθεί πάλι όπως έγινε στο παρελθόν που έγινε ένα κίνημα και από το 10% ήταν 40 τόσο αυτοί που κυβερνήσανε και πάλι προωθήκανε, το ίδιο θα γίνει και τώρα. Πρέπει λοιπόν να ενημερωθεί ο κόσμος για να ενταχθεί σε αυτό το πυρήνα και να αρχίσει να πιέζει από κάτω κατά τη γνώμη μου ταπεινή τα κόμματα. Δηλαδή, αν πάνε 1-2 εκατομμύρια διαμαρτυρία, παραιτηθείτε για να βοηθήσετε την κατάσταση που δεν υπάρχει άλλη λύση και βλέπουν ότι το έχει πιστέψει ο κόσμος και πιέζει οι ψηφοφόροι και ξέρουν ότι γιατί από τους ψηφοφόρους ζει το κόμμα, να παραιτηθούν αυτοί που είναι μέσα στα κόμματα, κάτω προαίρετα είναι αυτό, πιστεύω ότι βοηθάνε. Αν πιστούν να παραιτηθούν και χάσουν τα στηρίγματα και να μην βγαίνει κανένας στις επιτροπές των κομμάτων, λέω κάποιες σκέψεις τώρα. Πρέπει να σκεφτούμε τρόπους ώστε αυτό που είπετε που είναι η μοναδική λύση από ό,τι φαίνεται, γιατί αν είναι κάποιοι άλλοι, ας λυπούνε. Δυστυχώς τα πράγματα σας παγιδεύουν. Μακάρι να μην ήταν. Αλλά δυστυχώς, το λέω έτσι, σας αμυγικό, επαγιδεύεται η ανάγκη που κάνετε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους δράσεως και θέλω να μας πείτε την πείρα σας, τι γίνεται στις περιφέρειες. Αυτοί οι πυρήνες ενεργοποιούνται, με ποιους τρόπους θα ενεργοποιούνται και αποδίδουν. Και πώς πρακτικά έχουν αποτέλεσμα αυτές οι δράσεις από την πείρα που έχετε. Το χέρι του τον βγάζει έξω με διάφορες ακόμες. Να υπόθηκε πριν δεν το ξέραν για την κινητοποίηση που έχετε για τον ΔΕΗ. Δεν είναι μόνο αυτό. Λαϊκές εκδηλώσεις που να δένουν να ξαναποτάμε δεσμούς. Απλό πράγμα. Τίποτα ρε παιδί μου, τώρα κιόλας καλοκαιριάζει. Η πλατεία να γίνει χώρο συγκέντρωσης. Ψήστε σουβλάκια, κάνετε ιστορίες, κάνετε τσικουδιές, δεν ξέρω. Θα σου πω κάτι σου παράδειγμα. Πώς ξεκίνησε ένας πυρήνας στο ΕΠΑ, 5 άνθρωποι στην Καβάλα. Και σήμερα, ας πούμε, είναι η κυρίαρχη δύναμη στην Καβάλα. Αυτό το λέω με τη λόγια και την κομματική, την πολιτική. Με την έννοια ότι λύγει και δεν είναι ο τόπος. Πολύ απλά. Ξέρετε πώς γίνεται. Με φασολάδα και τσίπουρο. Έβγαινε με φασολάδα και τσίπουρο και μαζευόταν ο κόσμος και κουβέντιαζε. Όπως κουβεντιάζουμε στη γειτονιά, όπως κουβεντιάζουμε μέσα στο σπίτι μας. Με αυτόν τον τρόπο μετά, όταν προέκυψε το μεγάλο θέμα της Καβάλας Oil, που τους πετάνε έξω τους εργάτες, από δύο εργοστάσια ζει η πόλη αυτή. Το Καβάλα Oil, το ξέρετε, το πρίνο που εξάγει πετρέλαιο, έτσι. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, και η βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων. Αν αυτές οι δύο βιομηχανίες κλείσουν, τελείωσε ερήμος η πόλη, θα την καταλήψουν. Λοιπόν, δώσανε μάχη. Εκεί βέβαια οι εργάτες της συγκεκριμένης βιομηχανίας δεν τραβάνε από χημικά τίποτα και τον κλειδώσανε μέσα τον κερατά και αυτός ήταν με πόρτες, πώς τον είχαν βάλει, είχε βάλει καρέκλες. Άκουσαν να μην μπουκάρουν μέσα εργάτες. Δεν θέλανε τίποτα, να μιλήσουν μετά. Και τους πλακώσανε οι αστυνομικοί. Τελικά οι εργάτες πλακώσαν τους αστυνομικούς, πλακώσανε τον υπουργό, πλακώσανε τους υπουργούς, πλακώσανε τον γενικό γραμματέα και τραπέτευσε ο υπουργός με ασθενοφόρο. Απλά για την πολύ απλό λόγο ότι οι εργάτες δεν κυνήγησαν τον ασθενοφόρο. Εντάξει, δηλαδή τραυματίστηκε ο άνθρωπος. Κολοκύθια, ψέματα είπε για να τον τραπετεύσουν, για να φύγει. Δεν μπορούσαν 400 αστυνομικοί μάτια να τους κρατήσουν. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος σήμερα έπειπε οδός πολέμου. Αυτή η πόλη δεν ξαναπατήσει κερατάς εδώ πέρα. Και γιατί με τον από τον εργάτη και την οικογένεια του εργάτη ζει ο μικρομαγαζάτορας, ο επαγγελματίας, η πόλη ολόκληρη. Και έτσι έχουν κάνει κράτος εν κράτη. Έχετε εσείς τις σκουριές, εμείς πίσω έχουμε την Καβάλα. Παράδειγμα λέω. Ανάλογες σαν τις δραστηριότητες υπάρχουν παντού, όπου υπάρχει τέτοια οργάνωση και μπορεί να το κάνει. Εκεί που πραγματικά, θα σας πω το παράδειγμα της Τράκης. Όταν πρώτο πήγαινα εγώ στη Τράκη και τους έλεγα θα πάει η ειδική οικονομική ζώνη, θα εξαγοράσει, θα γίνει χαμός, θα προσπαστεί η Τράκη και όλα αυτά. Με κοιτάγανε οι άλλοι σε γαμακωμένα βόδια. Έτσι. Και μάλιστα η απάντηση ήταν, δεν ξυπνάει ο λαός, γιατί έχουμε πολύ 45% ανεργίες στη Ξάνθη και πού θα κοιμηθεί, άμα έρθουν και που τάξουν ειδική οικονομική ζώνη για μια θέση εργασίας, θα πει ναι. Κοιτάξτε προχθές την προηγούμενη εβδομάδα.
24 δήμους στη Θράκη με απόφαση, με πούλμαν, σε πανθρακική κινητοποίηση ενάντια στο χρυσό, ενάντια στην δική γονική ζωή. Ποιοι το καταφέρανε, ο υποφαινόμενος, όχι. Πυρήνες εκεί που δημιουργήθηκαν στη βάση ακριβώς αυτής της ιδέας, γιατί αυτό που κάνουμε εμείς εδώ, προσπαθεί ο ένας τον άλλο να μεταλαμπαδεύσει μια φωτιά, μια σπίθα. Και μετά το πώς θα χρησιμοποιήσει ο καθένας αυτή τη σπίθα είναι δική του υπόθεση, δεν θα το επιβάλλει κανένας. Αλλά αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Εκεί λοιπόν οργανώθηκε ο κόσμος και, και είχε αυτό το αποτέλεσμα. Στην αρχή σπάγανε το κεφάλι στον τορβά, δηλαδή στον τοίχο. Μπαμ! Δηλαδή δεν άκουγε ο άλλος. Μέχρι που άρχισε, ήρθε η κατάλληλη στιγμή, κατάλαβε, αλλά ήταν εκεί όμως. Συνέχισαν. Ήταν επίμονοι. Συνεχίζαν τη δουλειά. Δεν κάνανε πίσω. Αν δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι να κάνουν, παρετούμαστε. Όχι, συνεχίζαν. Και λέγανε όχι, για να τους δείξουμε το πραγματικό παράδειγμα. Λέμε για παράδειγμα ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τις κομματικές εξαρτήσεις. Ωραία, κάντε το. Τι το κάνουμε, παιδί. Εμείς το κάνουμε πράξη καθημερινά. Είμαστε άνθρωποι με τελείως διαφορετικοί πολιτικούς χώρους και ιδεολογικούς χώρους. Και το κάνουμε πράξη. Το δείχνουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να συνεπάρξουμε. Εάν μπορούμε να συνεπάρξουμε εμείς, γιατί μπορεί να συνεπάρξει ένας ολόκληρος λαός. Χωρίς να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Παρά το γεγονός ότι έχουμε μεγάλες ιδεολογικές διαφορές. Δεν σκοτωνόμαστε, γιατί τον άλλον τον βλέπω. Είναι συναγωνιστής μου. Δίνει την ίδια μάχη με μένα, με την ίδια αφοσίωση. Και το θεωρώ τιμή μου το ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ιδεολογικά αντίπαλός μου, να το πούμε έτσι, είναι στο ίδιο χαράκτημα με μένα και δίνει αυτή τη μάχη με αυτόν τον τρόπο. Και το κάνουμε με πρακτικό τρόπο, να το δείχνουμε. Είμαστε αυτοί. Και το κάνουμε. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια οργάνωση. Δυστυχώς. Γιατί αν υπήρχε, εκεί θα είμαστε. Είμαστε τρελοί, δεν πάμε να φτιάξουμε μαγαζάκια. Και εκεί είναι ακριβώς το μεγάλο μας πρόβλημα. Το μεγάλο μας πρόβλημα το και την κριτική που ασκούμε και στα κόμματα του λεγόμενου αντιμνημονιακού τόξου είναι αυτό. Προσπαθούν να βάλουν ξανά τη λογική δεξιός αριστερός στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό θα μας οδηγήσει σε εμφύλιο. Θα σφαγούμε. Θα σφαγούμε. Και θα σφαγούμε με τις λογικές αυτές, τις πόλωσης αυτή σε αυτό το επίπεδο. Και με όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να πάρει. Έτσι. Δεν την οδηγία που δώσανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, πρόσφατα, θα χυθεί αίμα, λέει, το Μάρτιο στην Ελλάδα. Αυτό που στην πραγματικότητα εννοούσε είναι ότι αυτό που προσδοκούν να δουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι που θέλουν να δουν. Γιατί αν πάμε εμείς σε φίλοι και σφαχτούμε μεταξύ μας, μετά είμαστε διαχειρίσιμοι. Το ξέρουμε το μάθημα, το κάναμε παλιά. Δεν είναι, αυτό είναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα όμως, αν μιλήσεις για παράδειγμα για τα στοιχειώδη, για το εθνικό σου πατριωτικό καθήκον που είναι πολύ συγκεκριμένο σήμερα, δεν είναι γενικά συγκεκριμένο. Τι κάνεις με το χρέος, τι κάνεις με το ευρώ, το βραχνά. Και τι κάνει σαν δημοκρατία. Απλά πραγματάκια. Έτσι. Γιατί αυτό σημαίνει πατριωτικό εθνικό καθήκον σήμερα. Δεν είναι αφηρημένο. Γιατί πολλοί μιλάνε για την πατρίδα. Τώρα το τι ακριβώς λένε και το τι ακριβώς εννοούν είναι μια άλλη ιστορία. Ξεμπερδεύει και με όλου εκείνου του πατριδοκάπηλου, είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά, που έρχονται και σου πουλάνε φίλια μεταξύ του κορτέλε, ή προσπαθούν στο όνομα του πατριωτισμού να σε εντάξουν σε φασιστικά σχήματα ή νεοναζιστικά σχήματα προκειμένου να σφαγεί ο ελληνικό λαό. Το γεγονός ότι υπάρχουν αυτά και υπάρχουν σήμερα και κερδίζουν ένα κομμάτι κόσμο δεν είναι ότι ξαφνικά έγινε φασιστής κόσμος ή ένα μεγάλο ένα κομμάτι κόσμου. Απλούστατα διεκδικεί με πρωτόγονο τρόπο και χάρη στην ανύπαρκτη παιδεία που μας εξασφάλισε το μεταπολιτευτικό καθεστώς την πατρίδα του. Και άκουσε ότι αυτή η πολιτική δεν μιλάει για πατρίδα. Όταν μια ολόκληρη αριστερά έτσι και τολμήσει και σηκώσει ελληνική σημαία σε θεωρεί φασίστα. Εξορισμού. Έτσι. Σε αυτές τις συνθήκες η πόλωση που γίνεται είναι για να μας πάνε σε σφαγή. Καθαρά. Το κάνουν, εγώ πιστεύω ότι πολλοί το κάνουν από ιδεολογικές καλές προθέσεις. Βεβαίως, η κόλαση, ο δρόμος προς την κόλαση έχει σπαρεί με πάρα πολύ καλές προθέσεις. Έτσι. Μια διαφορά, αν δεν το ξέρουμε το, άμα δεν το υπερβούμε τώρα και δεν το κάνουμε πραγματική με ένα διάλογο πραγματικά, το ποιος ο πατριώτης φίλε μου κρίνεται εδώ, στη μάχη, στο χαράκωμα, εκεί που πραγματικά κρίνεται και πώς στέκεσαι απέναντι στα μεγάλα ζητήματα, τι λες για το χρέος, τι λες για το νόμισμα, γιατί το νόμισμα είναι ο μηχανισμός διάλυσης της χώρας αυτής. Όμως μας με το χρέος, αν δεν μιλήσεις για αυτά και λες, ναι, είμαστε ανεύθυνη δύναμη όποιος μιλάει για εθνικό νόμισμα, αυτό μας το είπε ο κ. Μιχανολιά.
Ο οποίος μιλάει για εθνική, για εθνικό κρατικό νόμισμα, είναι ανεύθυνη πολιτική. Ο οποίος λέει για διαγραφή του χρέους, αυτά δεν γίνονται. Τώρα, γιατί έγιναν από άλλους λαούς, γιατί το διεκδικούν οι Ιταλοί παραδείγμα. Προφανώς οι Ιταλοί μπορούν να διεκδικούν, εμείς είμαστε οι Ραγιάδες, δεν μπορούν να διεκδικούν. Ενώ οι Ιταλοί δεν είχαν ποτέ ραγιάδικη ιστορία, ενώ εμείς είχαμε ραγιάδικη ιστορία, γι' αυτό είμαστε εμείς ανίκανοι να διεκδικήσουμε κατά αυτούς. Η ιστορία μας δείχνει άλλα πράγματα. Μας δείχνει άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν είδατε την κυρία του Τσάβες, που κάποιοι πήγαν να την καμπλευτούν κιόλας, και την παρουσία τους εκεί, αμέσως να το είδε με καραμάλι. Λοιπόν, πήγαν εκεί, λοιπόν, ένας ολόκληρος λαός έκλαιγε. Γιατί? Γιατί αυτό το κίνημα που συμβόλησε αυτός ο άνθρωπος, τους έδωσε δημοκρατία και εθνική αξιοπρέπεια. Αυτό λένε. Ήρθα από σεβασμό για το κομμαντάντε, όπως λέγανε οι Γερμανοί. Γιατί ο άνθρωπος απλά διεκδίκησε το αυτονόητο. Εθνική κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία, δημοκρατία για τον τόπο του. Με όλα τα προβλήματα που βεβαίως έχει η Βενεζουέλα. Δεν είναι ότι τα άλυσε. Αλλά είχαν αξιοπρέπεια, αποκτήσαν αξιοπρέπεια. Ένας λαός που τον είχαν ισοπεδώσει κοινωνικά. Ποιος ήξερε τη Βενεζουέλα πριν εμφανιστεί αυτό το κίνημα. Και αυτός δεν είναι κομμουνιστής. Άσχετα με το χρεό. Ένας θρησκευόμενος καθολικός πρώην στρατιωτικός, ο οποίος ξέρετε να αναδειχθεί στην πολιτική ζωή. Όταν στα 1995 χτυπήθηκε άγρια μια μεγάλη διαδήλωση της φτωχολογίας μπροστά από τον Μηραφιόρη, το προεδρικό μέγαρο, χτυπήθηκε άγρια από τις δυνάμεις καταστολής με αποτέλεσμα 15 νεκροί και πάρα πολλοί τραυματίες, τότε ένας άσημος και άγνωστος συνταγματάρχης των Αλεξιπλουστών με το σύνταγμά του κινητοποιήθηκε το βράδυ μετά από λίγες μέρες και χτύπησε το Μηραφιόρο με στόχο να συλλάβει τον πρόεδρο, γιατί δεν νοείται πρόεδρος μιας δημοκρατίας να χτυπάει και να σκοτώνει κόσμο. Και έγινε αυτό που έκανε, ήταν πρασιόγμα φυσικά, ατύχησε. Πάρα πολλοί από αυτούς σκοτώθηκαν. Αυτό συνελήφθη και κλείστηκε στη φυλακή ως πραξιωματίας. Του έδωσε ο ίδιος πρόεδρος με βούλευμα αθωτικό, χάρη, γιατί το θεωρούσαν ότι είχε εξεμπερδέψει με αυτούς. Και αυτός μέσα σε 6 μήνες κατέβηκε σε εκλογές και πήρε 62,3% το 1998. Και από τότε σε αμέτρητες εκλογικές αναμετρήσεις που η επίσημη διεθνής κοινότητα έχει πει ότι δεν υπήρχε κανένα ψόγο. Δηλαδή, δεν υπήρχε πρόβλημα. Οι διεθνείς παρατηρητές επιβίωσε, κράτησε και προχώρησε μια χώρα η οποία ήταν η πιο φτωχή, μια από τις πιο φτωχές χώρες της Λατινικής Αμερικής και του κόσμου όλου, παρά το γεγονός ότι είχε εξαιρετικά πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου ή οτιδήποτε άλλο. Πλούτο. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν είμαστε ανίκανοι εμείς να το κερδίσουμε. Όχι στο πρόσωπο κάποιου σωτήρα. Εμείς οι ίδιοι. Και να ρωτήσω, ποια είναι η διαφορά. Πρώτον, εγώ δεν αποδέχομαι κανενός είδους ψήφου, κανενός είδους εκλογική αναμέτρηση, η οποία βασίζεται πρώτον σε καθεστώς ανομίας και παραποίησης εκλογικού αποτελέσματος. Δεν υπάρχει κανενός είδους, δεν είναι δυνατόν να παραβιάζεται ο ποινικός κώδικας που λέει ότι δεν μπορείς να υπόσχεσαι ψέματα στον ψηφοφόρο. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Κανονικά, με βάση με αυτό, αν είχαμε προνούμενη πολιτεία, δικαστές κτλ., θα είχαν καταργηθεί οι εκλογές. Οι εκλογές που περάσαμε θα έπρεπε να είχαν καταργηθεί. Γιατί είπα τα ψέματα της αρκούδας. Δεύτερον, όταν εκβιάζεις ένα λαό, δηλαδή έρχεσαι και του λες, πρόσεξε, έτσι και τολμήσεις και επιλέξεις άλλο δρόμο από αυτό που σου λέει η Μέρκελ, ο Μπαρόζο και ο Σαρκοζή, τότε θα σου ψοφήσει η γύρα. Θα πετάνε τα πρόβατα. Τα 7 νησα θα γίνουν 3 νησα, τα 12 νησα, 4 νησα και θα πέσει και ο αυτός ο μετερίος της κομμής στην Ρωσία, εδώ θα πει, μας σωπέδω. Αυτό καλείται κακουργηματικού χαρακτήρα ανοιχτός εκβιασμός. Δικάζεται από το ελληνικό σύστημα, από το ελληνικό ποινικό δίκαιο, αλλά βεβαίως κανένας δικαστής δεν θα αναλάβει ποτέ μια τέτοια ιστορία. Μόνο ο λαός μπορεί να δικάσει. Εμείς τι λέμε. Να επικαλούμαστε το στοιχειώδες, το 120 παράγραφος 4. Όταν ένα σύνταγμα δεν είναι δυνατόν να το υπερασπιστεί, τα δικαιώματα δηλαδή ενός λαού, να τα υπερασπιστεί κανένας κανένας θεσμός, υφιστάμενος συνταγματικός θεσμός, είτε η δικαιοσύνη λέγεται αυτό, είτε κοινοβούλιο, τότε ένας αφουμένει, ο πατριωτισμός του Έλληνα,
που επιλέγει τις μορφές και τους τρόπους που θα αντιδράσει στη βίαιη κατάλυση του τάγματος. Και αν αυτό που ζούμε δεν είναι βίαιη κατάλυση του τάγματος, τότε κάντε μια εκδρομή από τις σχολές να δείτε τι ακριβώς μας περιμένει. Μιλάμε στρατιωτική κατοχή χειρότερη από τη γερμανική. Και δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα αντέχατε να βλέπετε το 14χρονο σας παιδί, επειδή ήταν μέλος σε μια κατάληψη ενός σχολείου, να έρχονται να σπάνε την πότα σου στο σπίτι και να στο αρπάζουν για άγνωστη κατεύθυνση. Μέχρι και ο εισαγγελέας ανηλίκων είπε: τι κάνετε, ρε παιδιά, τι κάνετε, τι είναι αυτά τα πράγματα που γίνονται. Και συνεχίζουν άνθρωποι οι οποίοι μαυροφορεμένοι, χωρίς διακριτικά, δεν φέρουν ούτε καν διακριτικά της ελληνικής αστυνομίας, με πολεμικά όπλα. Το καταλαβαίνω που έχουμε φτάσει. Πιθανότατα είναι αυτοί. Πιθανότατα είναι αυτοί. Και 380.000 στρέμματα να έχουν παρακολουθεί. Τσάμπα. Τσάμπα. Ούτε τα 10 εκατομμύρια δεν έχουν δώσει. Γιατί ήταν αντάλλαγμα για την Goldman Sachs, για το swap που έκανε ο Σιμίτης το 2001. Λοιπόν, τσάμπα, για να την μετατρέψουν σε κρανίου τόπου. Ξέρετε πως κάνουν εξόριση χαλκού οι μεγάλες πολιτικές. Με ανοιχτό ρήγμα. Με ανοιχτό ρήγμα. Καταλαβαίνετε τι θα κάνουν εκεί. Ξυλώσαν ένα από τα καλύτερα δάση του Κολομόντα για να φτιάξουν ανοιχτό ρήγμα για χαλκό. Εμείς φεύγουμε. 480.000 στρέμματα. Πόσο είναι το νησί σας? Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Και τώρα έχουν περίφραξη και αυτή την μονάδα να τους φυλάει. Και θα καθίσουμε τώρα σοβαρά, μιλάμε τώρα σοβαρά, εγώ αυτό το σκεφτώ. Να κάτσω να συζητήσω με ποιο τι, με ποιο κομματικό μηχανισμό, ποια κομματική ηγεσία, τι ακριβώς. Τι να συζητήσω. Μα ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Η διάσκεψη του 53. Και γελάει ότι το παρακολουθεί. Το δράμα είναι ότι με τους άλλους, ενώ βρισκόμαστε με τους όλους, βρισκόμαστε στον δρόμο. Έτσι. Για μας η διαχωριστική γραμμή σήμερα, και το έχουμε πει και προσπαθώ να το κάνω για πράξη, και φάνηκε και όσο και στο Δήμο Καραμαλή, 2.000 κόσμος ήταν απ' έξω και γιούχαρε και φώναζε και όλα αυτά, και ήταν από όλους τους χώρους. Εκεί ήταν από όλους τους χώρους. Δηλαδή, ήταν βεβαίως η πρωτοβουλία πάθη από δύο κινήματα, το Νέο Παλαϊκό Μέτωπο και το Κίνημα Δεν Πληρώνω, αλλά ήταν από όλους τους χώρους. Ήταν και κουκουλίδες, ήταν και αυτός ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και από τον Ανεξάρτητο Έλληνες, ήταν από όλους. Αλλά η κομματική τους μηχανή ήταν μέσα. Έτσι. Λοιπόν, ήταν από εκεί, φωνάζαμε και λέγαμε τι πράγματα είναι αυτά, πώς είναι δυνατόν, ξεπουλάτε τη χώρα, πώς είναι να συναγελάζεστε με τους δοσύλλογους, πώς είναι δυνατόν αυτά. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς δεν μας πράξει καμία καλύτερη απάντηση. Δηλαδή δεν μας λένε τίποτα συγκεκριμένα να δούμε. Δηλαδή, οι προτάσεις πέφτουν σοριδών. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε για το Σύνταγμα, πρέπει να κάνουμε για τις νότιες δημοκρατίες, πρέπει να κάνουμε για το χρέος, τι πρέπει να κάνουμε για το ευρώ. Πώς, φτάσαμε σε σημείο, τουλάχιστον εμείς, να έχουμε φτάσει σε δύο σημείο αναλυτικό για το πέρασμα, τη μετάβαση δηλαδή, που ξέρουμε ακόμη και το πώς θα εφαρμοστεί 24ωρο το 24ωρο, τι θα γίνει. Και το έχουμε αναλύσει σε βαθμό κακουργήματος. Έχω φτάσει σε ένα σημείο να έχω πάρει από την Ιαπωνία, μου έχω στείλει το ΕΠΑΜ Ιαπωνίας, μου έχει στείλει τα μηχανήματα εκείνα που θα εγκαταστήσουμε έτσι ώστε να υπάρχει η μετάβαση σε ηλεκτρονικό χρήμα από το 24ωρο. Τεχνολογία υπάρχει, δηλαδή δεν είναι κάτι το τραγικό. Για να τα δείχνουμε στον κόσμο, δεν είναι τίποτα φοβερό, ας πούμε. Τρελά πράγματα. Εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο. Απλά το θέμα είναι ποιο τα έχει στα χέρια του και ποιο τα αξιοποιεί υπέρ ποιου. Αν το αξιοποιεί υπέρ των τραπεζιτών και των πλουτών και των τογογλύφων, θα σε λυσάξουν, θα σε πατήσουν στο λαιμό. Αλλά αν τα αξιοποιείς εσύ υπέρ σου, έχοντας όμως πρώτο, ελέγχεις τη χώρα σου, έχεις κυριαρχία σε αυτό το ασκείς εσύ, και ο μόνος τρόπος να την ασκείς είναι η δημοκρατία. Σήμερα δεν έχουμε βέβαια. Δεν είχαμε ποτέ. Είχαμε κυβερνητική απολυταρχία με κοινοβουλευτικό προσωπείο. Αλλά απολυταρχία. Ό,τι γουστάρανε κάναμε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αν δεν το κάνουμε εμείς και περιμένουμε πότε οι υποφαινόμενοι, οι διαφαινόμενοι, οι δελφίνοι ή μη θα πάρουν χαμπάρι τι γίνεται. Δεν παίρνουν χαμπάρι, παιδιά. Γιατί δεν ζουνε σαν και εμάς. Πώς να το πω τώρα. Να το πω χειρότερα. Δεν ζουνε σαν και εμάς. Όταν σου λέει ο άλλος κάνει πρόταση. Εγώ τρελάθηκα. Ειλικρινά τρελάθηκα. Όταν σου κάνει ο πρόταση ότι θα πληρώσεις το χαράτσι, αλλά με ποσοστό επί του εισοδήματός σου από 750 ευρώ έως 1000,
Εγώ σκοτώθηκα. Αν μου τον είχα μπροστά μου εκείνη την ώρα αυτόν που το πρότεινε, δεν με ενδιαφέρει πόσο αριστερό ήταν. Κομμουνιστή δεν ξέρω τι άλλο. Θα τον ξέσκιζα και ολοθικά. Γι' αυτό κιόλα στα πάνελ που εγώ εμφανίζομαι έχει πει εμπάργο. Δεν εμφανίζεται κανένα άλλο από του επίσημου των ηγεσιών των λεγόμενων αντιμνημονιακών κομμάτων. Όχι, μιλάμε για του κεντρικού. Για του κεντρικού, όχι για το, τον κόσμο από κάτω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θέλω να πω ότι υπάρχει αυτή η λογική. Τώρα φανταστείτε, δεν δέχονται ούτε να κάτσουμε στο κοινό σε ίδιο πάνελ να συζητήσουμε για το κοινό, για το κοινό μέλλον τη χώρα. Μα κάνει να γινόταν. Και αν υπήρχε, και προσέξτε τώρα, ένα τέτοιο κίνημα σαν και το δικό μας, γιατί με τον Πύρλο έχουμε επαφή. Έχουμε πολύ στην επαφή. Διδασκόμαστε από αυτό, διδάσκεται από εμάς. Αυτό το κίνημα που έδωσε αυτό το αποτέλεσμα στην Ιταλία, προσέξτε τώρα τι κατόρθωσε. Πέρα από όλα τα που δεν το έχει παρακολουθήσει κανείς, στην προσπάθεια του τελευταίου 1-1,5 χρόνου έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, κυρίως από τα μέσα του Μπερλουσκόνη, να ενισχυθεί πάρα πολύ η φασιστική ακροδεξιά στην Ιταλία, δηλαδή κυρίως το κόμμα της εγγονής του Μουσολίνη. Πολύ μεγάλη προβολή, πολύ μεγάλη ιστορία για να πάρει ένα ποσοστό και να έχει το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής και στην Ιταλία. Συνετρίβει. Διαλύθηκε. Εξαφανίστηκε. Δεν υπάρχει πουθενά. Πήρε λιγότερο από 0,3%. Γιατί ο λαός ενώθηκε σε αυτό το πράγμα που λέγαμε πατριωτικό εθνικό κίνημα. Που λέει δύο πράγματα. Εθνική κυριαρχία, νομισματική κυριαρχία. Αυτό λέει. Και το λέει με το δικό του τρόπο. Και ούτε συνεργάζεται. Και δεν δέχεται. Γιατί ξεκινάει από τη λογική ότι η Ιταλία πρέπει να αναγεννηθεί. Από νέες βάσεις. Λίγος που λέει αυτά που λέμε και εμείς. Συντακτική εθνοσυνέλευση, ιστορίες κλπ. Όταν θα έχουμε τη δύναμη, θα το επιβάλλουμε εμείς. Πώς? Il bene comune, έτσι το λένε οι Ιταλοί. Με τις καλές κοινότητες. Δηλαδή, οργανώνοντας συνελεύσεις από τα κάτω σε κάθε κοινότητα, όπου αυτή θα αποφασίσει. Και με αυτόν τον τρόπο, βεβαίως έχουν και πολύ μεγάλη παράδοση οι Ιταλοί σε σχέση με τις κοινότητες, με αυτόν τον τρόπο λίγος πολύ. Πώς αποσβέρω, βέβαια, στα δικά τους δεδομένα. Μα τις κοινότητες. Μα ναι, ναι. Αυτοί έχουν επίσης. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, μια πρόταση. Ναι, παρακαλώ. Να μην παρεξηγηθώ, έτσι, αυτό πολύ δεν είναι. Εάν δεν την νομίζετε, δεν έχω κανένα συμφέρον. Υποφέρω και εγώ σε εσά και διαμαρτύρω μέσα σε εσά. Έτσι, να ζητήσω, ξέρετε, πώ πρέπει να αξιοποιήσουμε τη συνάντηση, να ξεκινήσουμε τι θέλουμε, τι θέλουμε. Να αφήσουμε τα πυρήνα, όποιος θέλει, να πει ότι έχουμε σπάσει στο μέρος. Να πει εγώ συμφωνώ, ας πούμε, και ξεκινάμε. Λέμε, δεν ξέρω αν αυτό... Λοιπόν, λοιπόν, ακούστε, ακούστε. Ναι, πολύ σωστά, Παναγάκη, θα το πούμε τώρα μισό λεπτό με φύγετε. Καταρχήν, το ότι καθίσαμε τόση σύνορα νομίζω ότι άξισε τον κόπο. Έτσι, αυτή η παρατήρηση του φίλου. Είναι αποδεκτή και προβληματίζει και εμάς, αλλά αποτυπώνει την εικόνα της κοινωνίας ότι το κίνημα αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμο να φύγει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, όχι αυτό το πρέπει. Σε ό,τι αφορά αυτή τη διαδικασία που έθεσε εδώ ο Δημήτρης, καταρχήν είναι η τέταρτη-πέμπτη φορά που έρχεται εδώ ο Δημήτρης, περισσότεροι το γνωρίζετε και σε ανοιχτές συγκεντρώσεις στην πλατεία. Ήταν παρόν ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης θα είναι εδώ μέχρι τις 4 αύριο το απόγευμα. Θα είναι εδώ. Όποιος νομίζει, εμάς τα κινήματα τα ξέρετε αγαπητοί φίλοι. Έτσι εδώ είμαστε όλοι, ξερενόμαστε και θα ξεκινήσουμε μια διαδικασία εντατικά από τη Δευτέρα να πράξουμε τέτοιες δράσεις. Όπως μπορούμε. Όποιος θέλει να έχει συνάντηση με τον Δημήτρη να προχωρήσουμε ένα τέτοιο προβληματισμό άμεσα, μια και είναι ακόμη εδώ, έτσι, εγώ έχω μια υποχρέωση αύριο την ημέρα, νομίζω ότι θα πρέπει να ορίσουμε ένα ραντεβού από τις 9.30-10 και μετά στη νομαρχία, στην περιφέρεια που είναι η υποκατάληψη των φοιτητών και των κινημάτων πολιτών, να παρευρίσκεται και εκεί ο Δημήτρης, να συναντηθεί και με τους φοιτητές, έτσι.
και να κάνουμε να γίνει ένας πρώτος πυρήνας και από εκεί και πέρα να το αναπτύξουμε. Θέλω να θυμίσω ότι τη Δευτέρα στη μεγάλη συγκέντρωση, πρέπει να είναι μεγάλη συγκέντρωση και να καλέσουμε όλη την κοινωνία να είναι τη Δευτέρα 12 η ώρα το μεσημέρι έξω από την περιφέρεια, να παράξουμε δημοκρατία και να απαντήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι είναι αξιόλογη η συζήτηση. Καλό βράδυ. Όποιος θέλει να, σε μια τράπεζα, να προτιμήσει ένα τραπέζι με κρασάκι, να παραμείνει εδώ αμέσως μετά την εκδήλωση.